Της κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση αριστερά μου, τσαπεγόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό το απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Εμίλιο Γαβριλίδη πίσω ή τον Θανάση Καταμπάκα. Θανάση Καταμπάκας στο production, η Λίλα Γουνιώνη και η Εύβοια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Πριν πούμε οτιδήποτε, πριν πάμε στους χορηγούς, επανέρχονται τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ στην κυκλοφορία, καθώς σταμάτησε η επίσχεση εργασίας. Ενημέρωση προς όλους, τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ και πάλι στους δρόμους κανονικά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μετακινούνται. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Γιατί για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα μοντέλα του Hyundai έτοιμο παράδοτα, με τη δυνατότητα να τα κάνετε test drive, να δείτε αν σας ταιριάζουν, με απίστευτες τιμές από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο. Λοιπόν, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596 ή στο 596-690. Τι φαγώθηκες, το άνοιξα. Λειτουργεί. Αφού πες δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω, έκανε τούτ και άνοιξε. Τούτ έκανε. Ναι, την Κυριακή υπέφερα εδώ πέρα, δεν άνοιγε. Πέθανες. Υπέφερα. Δεν άνοιγε. Φαντάζομαι ότι ήταν εκεί σε 35 και 40 βαθμούς. Θα κλείσουν οι αρτηρίες και θα πεθάνει. Και να θα ησυχάσει ο κόσμος. Εντάξει. Μπορεί να με προλάβει εσύ. Στεφάνιο για να κλείσει τα στήλη. Πού? Στην κηδεία σου. Γιατί να στείλει. Γιατί να στείλει. Έλατε, σωστά. Κανείς την αυτοκριτική σου. Σωστό. Έχεις δίκιο. Γιατί να στείλει. Γιατί να στείλει, σωστά. Υπάρχει λόγος. Όχι. Σωστό. Σωστό. Και ποιος θα στείλει. Ποιος θα στείλει. Ο Καγιούλης ή ο Παπαθανασάκης. Ο Καγιούλης ή ο Παπαθανασάκης. Ναι. Θα τα χρεώσουν στην ΠΑΕ ποντίο να μας στείλουν. Δεν τα πληρώσαν την τσέπη τους. Πετόπουλε, βγάζεις έτσι. Βγάζεις. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Έλα, γόρι μου. Βγάλε. Ναι, βγάλε. Μαλικάρι μου. Ό,τι έχεις την ψυχούλα σου βγάλε. Ψυχούλα μου θα βγάλω, ναι. Βγάλε το. Και καλά κάνεις. Έτσι. Έτσι. Λέγε. Τι να πω, δεν ξέρω. Από χτες το βράδυ έχω ξενέρωσει πολύ. Γιατί ξενέρωσες, το λόγο να μου πεις. Με αυτό που έγινε στο. Πού? Μάντσεστερ. Τι έγινε στο Μάντσεστερ, η έκρηξη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι είναι. Όχι, δεν είναι και ο τσουχοστούτη άνθρωπο. Τι είναι. Μιλούσα με ένα φίλο. Καταρχήν πες το ρεπορτάζ, γιατί κάποιο τώρα μπορεί να ανοίγει το ραδιό και να μην ξέρει τι έγινε. Να πω στο Μάντσεστερ χτες σε μια απόψη συναυλία που υπήρχε. Ναι. Σε ένα χώρο ο οποίο είναι συναυλιακό, αρένα όπω λέγονται. Ωραία. Έγινε μια βομβιστική επίθεση με αποτέλεσμα να έχει. Αυτοκτονία. Δεν ξέρω. Δεν έχω Πέθανε, λέει αυτό. Έτσι. Δεν ξέρει κανένα. Μην κάνει. Να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιο την έκανε. Ποιο ανέλαβε. Αυτό να μάθουμε. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, καλά, εντάξει. Απλά ξέρουμε τι έγινε. Έγινε μια βομβιστική επίθεση. Ναι. Με επίσημα 22 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες και αρκετούς αγνοούμενους. Η τραγουδίστρια αυτή είναι mainstream, είναι pop. Πράγμα που σημαίνει ότι πήγαν μικρά παιδιά, πολλά 8, 10, 13, 15 να δούνε. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και οι κόρες του Πέπε Γκουαρδιόλα. Είχε δηλαδή κόσμο. Πολύ, δε, ήταν κάτι που δεν περιγράφεται, αλλά το πιο σοκαριστικό είναι ότι εκείνη την ώρα μιλούσα με ένα φίλο, ο οποίος έχει λίγο καιρό που έχει έρθει από το Μάντσεστερ, του οποίου το σπίτι είναι πίσω από την αρένα. Και ο οποίος
μέσω του Skype μιλούσε με τον κολλητό του, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στο σπίτι του και του έλεγε ακούστηκαν εκρήξεις, είναι τρομερό. Δηλαδή είχα εικόνα από το Sky News, γιατί αργήσαν λίγο να το προβάλλουν, να δούμε τι γίνεται. Έβλεπα αυτά τα κυτρινοπλέα στενοφόρα και έβλεπα να είναι πάρα πολλά και λέω ρε φίλε, ειλικρινά, ο φανατισμός κάποιον μέχρι πού μπορεί να του φτάσει. Καλά, τόσα χρόνια κάνεις εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν μπορείς να καταλάβεις ο φανατισμός μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι τη δολοφονία. Πρόσφατα δεν είχαμε νεκρό εδώ, Παόξι. Και το έχει κουκουλώσει εδώ. Ποιος το κουκουλώσε? Έχει κουκουλωθεί. Ναι. Στο πω εγώ τώρα. Από αστυνομία, εισαγγελείς, από όλους τους θεσμικ, από όλα τα θεσμικά όργανα, έχει κουκουλωθεί όλη αυτή η ιστορία. Την έχουν πνίξει. Αυτό λέω εγώ και δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Την έχουν πνίξει την κουνέλα. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εσύ τώρα λέει ό,τι θες. Εγώ λέω ότι την κουνέλα την έχουν πνίξει. Δηλαδή ξέρουν ποιος έκανε και τι έγινε. Ρε κόκκινε. Δηλαδή δεν έχει. Δηλαδή είναι αυτά που λέω εγώ. Άσε τι λες. Δηλαδή. Τι λέει η αλήθεια. Τι λέει η αλήθεια. Ναι. Επειδή ανήκουν στον αναρχικό κομμουνιστικό χώρο και επειδή η κυβέρνηση είναι. Εντάξει, δεν είναι σχέση δεξιά και τα λοιπά. Την κάναν Χρυσαυγίτες, θα τους πιάναν, αυτό θέλω να πω. Ξέρουν δηλαδή ποιοι είναι. Δεν ξέρω ότι ξέρουν, ρε. Ξέρω ότι το κουκουλώσαν το θέμα. Δεν ασχολούνται. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν έχει συλληφθεί κανείς. Δεν υπάρχουν έρευνες. Τελείωσε. Χαροκάει και η μάνα ο μπαμπάς. Δηλαδή γνωρίζουν να δεν κάνουν τίποτα. Άντε πάλι τα ίδια. Ρωτάω. Τι γουρούνι είσαι, ρε κοντή. Εσύ είσαι γουρούνι. Βρε Βοδημανό, σου μιλάω με συγκεκριμένες λέξεις και εκφράσεις, γιατί αυτό που λέω είναι σοβαρό, επικίνδυνο και αν ξεφύγει μία λέξη μπορεί να έχω θέμα. Δηλαδή, βόδι, μανό, τα ξέρεις τα βόδια, τα μανό. Δεν έχεις κάνει αγρότης, τα ξέρεις, ούτε χωρικός έχεις κάνει. Μεγάλωσες εδώ με τις μπριζολάρες σου, με τις μπιφτεκάρες σου, δεν ξέρεις τι είναι το βόδι, το μανό. Δηλαδή δεν ακούμε τίποτα, δεν μαθαίνουμε τίποτα και από ό,τι έχω κάνει εγώ μια έρευνα, την έχω κουκουλώσει τη δουλειά. Τούκου, 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 τι κάνεις ραδιόφωνο. Εμείς μεγαλώσαμε έξι αδέρφια. Ναι. Άκου τώρα. Ναι. Τι άποψη έχει ο άνθρωπος και τι λέει στο ραδιόφωνο. Μεγαλώσατε έξι αδέρφια. Μεγαλώσαμε έξι αδέρφια με ένα μισθό. Ναι. Και εμείς μεγαλώσαμε μπριζόλες και εσύ μεγάλωσες με. Άντερε, το παίζει. Με την εκκλησία καλά τα είχατε. Εγώ τα είχα καλά με την εκκλησία. Πήγατε τότε, έτρωγες εκεί τα κουρασάν, τα τυροπιτάκια. Κουρασάν. Με έξι παιδιά μεγαλώνουμε ένα μισθό, θα μας τρελάνεις, θα αυτοκτονήσουμε, πλάκα μας κάνεις. Πώς μεγαλώσαν δηλαδή. Πήγαινε στην εκκλησία στον Πάτερ Παναγιώτη, έκανες το παπαδάκι, έπαιρνες σαλάτα. Δεν έπαιρνα. Άσερα που δεν έπαιρνες. Δεν έπαιρνα. Αν ιδιωτελείς αυτό έκανες, απαράτα με μεσημεριάτικα. Λοιπόν, για το θέμα του νεκρού Παοξή, ναι, του νεκρού φιλάδλου, του νεκρού ανθρώπου, του νεκρού πώς το λένε, φοιτητή, έχει κουκουλωθεί η ιστορία. Εγώ το λέω. Ναι. Εσύ βγαίνεις από το παιχνίδι. Δεν ακούω, δεν μαθαίνω σαν πολίτης τίποτα. Το καταλαβαίνεις το έργο. Πιες τώρα το φρέτο σου και άσε τώρα εγώ δηλαδή. Τα δηλαδή άσε να τα κανονίσουν άλλοι. Τα δηλαδή. Εγώ οφείλω σαν πολίτης αυτής της χώρας να πω η δουλειά πού πάει, πού είναι, τι γίνεται. Έψαξα να βρω θέμα ρεπορτάζ. Κουκουλωμένο είναι το ρεπορτάζ. Μην με κάνεις τα μάγουλα έτσι. Πάμε παρακάτω. Δεν το πιστεύω. Μην νοιάζει. Είναι λάθος το ρεπορτάζ. Δεν νοιάζει τι πιστεύεις εσύ. Εγώ λέω τι πιστεύω εγώ και τι μαθαίνω εγώ. Άλλα θέματα λέγει. Πιστεύεις ότι υπάρχει θέμα να θα ήταν καλό να μην γίνει ο τελικός του Europa League μετά από αυτό? Πού γίνεται ο τελικός του Europa League? Σουηδία. Σουηδία γίνεται. Με το σκεπτικό το δικό σου, αύριο στην Τούμπα που θα είναι να πάμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, που θα έχει 25.000 παοξίδες, 20, 30, 18 πόσους θα έχει, να μην πάμε γιατί μπορεί ένα τρελό, ξέρω εγώ, να βάλει μια βόμβα από κάτω, να περάσει και να μας κάνει παρανάλωμα του πυρός. Ή αύριο μεθαύριο στο Χαριλάου που θα παίζει Άρης, ξέρω εγώ, Θεία Λαραφίνας, να πάνε, ξέρω εγώ, 500 Αργιανοί και στους 500 Αργιανούς να χωθούν δύο, ξέρω εγώ, παλαβοί, να αμολύσουν, να μούμε πυρομαχικά γύρω-γύρω, να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Με αυτό το σκεπτικό θα πάμε στην εκκλησία αύριο μεθαύριο που πας εσύ στην, ξέρω εγώ, στην λειτουργία το πρωί στον Αϊθαράπη να κρατήσει το αντίδωρο. Δεν μπορεί να πας γιατί μπορεί να μπει ένας μουρλός να ζωθεί με αυτά. Ή αύριο μεθαύριο που θέλω να πάω στον κόσμο να πάρω μια ταινία CD για την κόρη μου ή για μένα, ξέρω εγώ κάτι, να πω δεν πάω σε εμπορικό κέντρο γιατί. Ή να πάω σε ένα σινεμά και να πω δεν πάω σινεμά. Με το σκεπτικό του δικό δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ποιο είναι το σκεπτικό δικό? Επειδή έγινε αυτό να μην γίνει ο τελικός. Και αύριο μεθαύριο, επειδή θα γίνει το άλλο, να μην γίνει μια συναυλία. Άκουσε κανείς. Και να μην πάει ο κανένας να μιλήσει. Άκουσε κανείς να λέω να μην γίνει. Τι λες, δεν με ρώτησες. Του ρώτησα ένα πράγμα. Μισό δευτερόλεπτο και έκανες 3 λεπτά να πεις μπούρδες. Στην είπα την αναλυσάρα μου. Αυτό δεν είναι μπούρδα, αυτό είναι ανάλυση. Μπούρδες λες εσύ μεσημεριάτικα. Παρακάτω, λέγε. Πες ό,τι θέλει. Λέω ό,τι θέλω. Λέγε. Λέω, ναι, με ρωτάς, απαντάω γιατί ήθη μόνη τώρα.
Λέγε ρε. Λέω ρε. Γιατί βογκάς. Πες ό,τι θέλεις. Τι να πω ό,τι θέλω. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Έχει να κάνει με τρελό, με παρανοϊκό, με παράφρον επιστήμον, με θρησκευτικό φανατικό, με οπαδό ομάδος φανατικό, με κόμματος φανατικό, με μουρλό, με κεντρικό, με καταθλιπτικό. Ξέρουμε κάτι. Απλά ξέρουμε τι έγινε η βόμβα. Αυτό ξέρω. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω, ας πούμε, πληροφόρηση. Εσύ τι λες να έχει γίνει, τι υποθέτεις. Τίποτα. Πώς τίποτα. Γιατί πρέπει να υποθέσω. Γιατί δεν μπορείς να υποθέσεις. Δεν υπάρχει πληροφορία από την αστυνομία την τοπική εκεί, δεν υπάρχει από το FBI, από το ΚΚΜΕ, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς της συγκεκριμένης πόλης δεν έχουν πει τίποτα. Εσύ τι πιστεύεις ότι έχει γίνει. Ο κόσμος τι πιστεύει ότι έχει γίνει. Δηλαδή δεν έχουμε βγάλει πόρισμα. Η κοινή γνώμη, εσύ, εγώ, ο κόσμος, τι πιστεύει. Μετράει αυτό. Τι πιστεύει ότι έχει γίνει. Γιατί έγινε αυτό. Μπορείς να μου πεις. Γιατί έγινε αυτό. Ναι, ποιος το έκανε, γιατί να το κάνει. Και μάλιστα αν δεν μάθω, γιατί πρέπει να υποθέτω. Αν δεν μάθω επίσημα, γιατί. Τι άλλη φορά αυτή η Μάιο μήνα, ο Σέγγι, σου απαντάω με τη μία. Μου απαντάς. Αν δεν μάθω, γιατί πρέπει να κάνω υποθέσεις και εικασίες. Έχει να κάνει με εκδίκηση, έχει να κάνει με. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αφού δεν γνωρίζουμε τίποτα επίσημα, γιατί πρέπει να κάνω εικασίες. Δηλαδή, ποιο το. Δουλειά σου δεν είναι και η δουλειά σου να κάνει και εικασίες. Όχι. 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 Τι είναι δουλειά σου, δουλειά να βγαίνει το site, να το διαβάζει από το site και να λες έχω είδηση αποκλειστική. Σου έβγαλα, δεν έχεις δει ποτέ. Να σε φάει ο λύκος να είναι και μαύρος, να είναι και κουτσός. Τι να σε πω, ρε Μπουστικό, τι να σε πω. Δηλαδή... Πραγματικά τι να μου πεις. Τι όμως. Να σου πω, δηλαδή, εγώ υποθέτω. Τι υποθέτεις, εξέφραζε το. Ισλαμικό χτύπημα. Ότι είναι κάποιος ισλαμιστής φανατικός. Φανατικός, ναι. Βλαμένος. Βλαμμένος δεν είναι. Βλαμμένος. Γιατί να βλαμμένος. Όποιος δηλαδή, εμείς οι χριστιανοί που. Για μένα, όποιος δένεται. Ναι. Με δυναμίτες και πάει και αυτοκτονεί για να πάρει μαζί του κι άλλους, είναι βλαμμένος. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει ένα σκοπό. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα εσύ άνοιξες το αυτό έτσι. Εδώ έχει δροσιά. Το άνοιξες αυτό έτσι τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Άκου τώρα πώς καταφέρνει από το ένα θέμα να πηγαίνει στο άλλο. Ναι. Εντάξει. Σκουντάει, κλάνει, ρεύεται, κάνει τη μύτη ντροπή, του. Ντροπή. Μιλάει. Ντροπή. Λέει άλλα πράγματα. Πάλι τρίζουνε. Αυτή η κάσα του παλιού. Κάθομαι εγώ να παιδευτώ με τον ηχολήψη, με το κομπιούτερ, με εσένα. Παιδεύεται. Σε ενοχλεί και το κλιμαστικό αν δουλεύει ή δεν δουλεύει. Αφού δεν το βάλει να δουλεύει. Σου λέει δουλεύει. Σου λέει. Εντάξει. Πώ δουλεύει, αφού έχουμε σκάσει τη ζέστη εδώ, πώ δουλεύει. Ξέρει να τα ανοίγει. Πε να το κάνει μπάκα να έρθει να το κάνει για ένα τεχνικό, γιατί αυτό δεν είναι ικανό κι εγώ ένα κλιματιστικό να ανοίξουμε. Να χαθούμε και οι δύο. Αν να χαθούμε βόδια και οι δύο. Τι βάζεις το χέρι. Να δω αν έρχεται κρύο. Με το χέρι. Το κεφάλι σου δεν έρχεται. Ζαβούνο κεφαλάρα σου δεν έρχεται κρύο άμα είναι. Αυτό το κεφάλι σαν να βάλω το κεφάλι. Εγώ νομίζω ότι έχει δροσιά. Εσύ νομίζω ότι έχει δροσιά. Ναι. Για έλα εδώ ρε χολύπτη. Έχει δροσιά. Νομίζω ότι έχει δροσιά. Νομίζω ότι έχει δροσιά. Έρχεται δροσιά από το άλλο πάνω. Λοιπόν συνέχισε. Σ' ακούω. Στεναχωρέθηκες πολύ που σκοτώθηκαν τα παιδιά. Δεν έφαγες το βράδυ. Που έγινε αυτή η επίθεση. Αυτό είπα. Και... Ναι. Σε έπιασε ο πόνος ο μεγάλος και τα λοιπά. Δεν με έπιασε κανένας πόνος. Και εξετάζεται και η υπόθεση του Ολυμπιακού οποία... στο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τα όσα έγιναν με τον Πλατανιά. Ναι. Ποιος ασχολείται με αυτό τώρα. Ποιος ασχολείται με αυτό. Τώρα το άνοιξε το. Το ακούς που κάνει. Ναι, και πριν έκανε. Όχι, πριν δεν έκανε. Έκανε το κεφάλι σου. Νομίζω. Αυτό δεν κάνει. Αυτό που κάνει βζούτ μέσα στο κεφάλι σου είναι η βαλβίδα που χάνει. Κάνει βζούτ, τι κάνει. Τα ακούς, ναι, τώρα είναι η βαλβίδα που χάνει, γιατί το κεφάλι σου έχει μόνο αέρα και τίποτα άλλο. Ναι. Μια μπάλα είναι. Ναι. Η οποία έχει αέρα κομπανιστό. Αέρα έχει μόνο. Εντάξει. Ναι. Οπότε δεν περιμένω. Καλά, δεν καλά, υπάρχει ελπίδα. Καλά. Λέγε, τι περιμένεις να υπάρξει κάποια εξέλιξη. Ελπίζεις να δεις κάτι άλλο. Σε ποιο πράγμα. Λέω, να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Να αφαιρεθούν βαθμοί από τον Ολυμπιακό. Να πάρει κάποια απόφαση η οποία θα. Η είναι... απόφαση σήμερα που περιμένω και αυτή που έχει γοητεία είναι αν πέσει ο Ηρακλής ή όχι. Αυτό είναι. Ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει. Η ψηφοφορία γίνεται αύριο. Πώς το πες? Η ψηφοφορία αυτό γίνεται. Αυτό είναι ωραίο θέμα. Ναι. Αυτό είναι ωραίο θέμα. Δηλαδή για να καταλάβω, ο Ηρακλής εξαρτάται από την ψηφοφορία. Όχι. 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 Πες το ρεπορτάζ. Θα το μάθει γιατί πραγματικά δεν το ξέρω. Σε ενδιαφέρει να μάθει και Ηρακλή επιτέλους. Ναι, επιτέλους. Πρώτον θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό η αδειοδότησή του. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Ακριβώς. Ναι. Δύο διαφορετικά. Δύο διαφορετικά. Κομμάτι. Αυτό είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε για το σπουδαίο. Σύμφωνα με την προκήρυξη και με τον ΚΑΒ, δεν προβλέπεται από πουθενά υποβιβασμός. Έτσι υπολάχισε ο Μαυρίδης. Δεν είναι γραμμένο. Έτσι λένε όλοι. Ναι. Όλοι. Τότε γιατί να ψηφίσουν, ποιοι να ψηφίσουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι για τον Βορτουλίδη. Ναι. Άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί αν αφαιρεθούν τρεις βαθμοί. Ναι. Περνάει από πάνω. Το θέμα Βορτουλίδη ποιο θα το αποφασίσει. Να τελειώσω τα δύο θέματα. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ο ΚΑΠ και η προκήρυξη ούτε λένε ότι πρέπει να ανέβει ο τρίτος. Για την αδειοδότηση μιλάς τώρα. Ναι.
ούτε αν υποβιβάζεται μια ομάδα. Δεν απλά ναι. Έχει συνέπειες με τις μεταγραφές. Πολύ ωραία. Μπορεί να πάρει μόνο δύο πάνω από 23. Εντάξει, άστο αυτό. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό ψιλολύνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το με άλλο, μια το σοβαρή άλλο. Διοίκηση ναι. Έχει λυθεί σε 5 λεπτά. Καλά, άστο αυτό. Πάμε στο με σοβαρό. Την υπάρχουσα διοίκηση, ναι. Επειδή στερείται κάθε σοβαρότητα. Καλά, καλά. Δεν μπορεί να είσαι. Πάμε στο σοβαρό τώρα. Λοιπόν, το άλλο είναι κάτι διαφορετικό. Τι είναι το άλλο να μάθουμε. Ο Πορτουλίδης κάποια στιγμή, όπως περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ναι. ήρθε σε συμφωνία ναι. με τον Καναδό για να παίρνει τα λεφτά του. Ωραία. Ο μάνατζερ του ίδιου. Και τελικά τι έγινε. Είχαν αφαιρεθεί βαθμοί από τον Ηρακλή. Μάλιστα. Σου λέει, συμφωνήσαμε. Ναι. Πληρώθηκα. Μάλιστα. Και του επιστράφηκαν οι βαθμοί. Ωραία. Μετά τι έγινε. Πού βασίζεται τώρα η ένσταση που έκανε ο Κομπότης. Πού βασίζεται. Σου λέει, του βαθμού ναι, ναι. του επέστρεψε ο πρόεδρος. Ναι. Και δεν τους επέστρεψε η ολομέλεια. Μάλιστα. Είναι παράτυπο. Ωραίο. Σύμφωνα με τις νομικές γνώμες για το θέμα. Τελικά. Από τη στιγμή που επιστράφηκαν οι βαθμοί, πολύ έστω και με το λάθος τρόπο, ναι. δεν μπορούν να ξαναφερεθούν. Και θέλει ο... Είναι λάθος. Και θέλει ο Κομπότης, ας πούμε. Ο Κομπότης ναι. θέλει αυτοί που αφαιρέθηκαν και ξαναεπιστράφηκαν ναι. να ξαναπαρθούν. Ποιος τα αποφασίζει αυτό. Αυτό τώρα θα το αποφασίσουν ποιοι? Οι πρόεδροι και μεγαλομέτρηχοι. Τον ΠΑΕ. Τον ΠΑΕ. Τον ΠΑΕ. Λοιπόν, όποια και να είναι η απόφαση, αυτό που λέει ο Κοντός, ναι. ο Κούγιας, ναι, ναι. ο Μοντελοπνίχτης, ναι. εντάξει, άσε τις είναι, χαρακτηρισμούς. Είναι σωστό. Εσύ δεν τολμάς, αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν. Αν έρθει και σε πλακώσει ο Κούγιας. Τι να πλακώσει. Γιατί σε πλακώνει εσένα, άμα θέλει. Τι να με κάνει. Άνετα σε. Άντε ρε την άλλη φορά ψυχόλωνασταν στις μύτες και οι δύο για να μετρηθείτε. Σε κάτι κάτι μπουνιές ο Κούγιας. Ποιος είναι. Εγώ ξέρω ότι έχει ψυχή. Δεν είναι σαν και κάτι κλωτσιές. Έχει ψυχή. Λοιπόν, λέγε παρακαλώ, μοντελοπνίχτη τον είπες, ναι. Τι είπε λοιπόν. Τι είπα κάτι κακό. Λέγε ρε κόκκινε. Δεν κατάλαβα. Ζηλεύεις που είχε μοντέλα ο Κούγιας και επειδή εσύ δεν είχες μοντέλα. Εγώ είμαι χασοδίκης. Είσαι χασοδίκης. Αυτός δεν λέγε ρε κόκκινε, αργά πάει και λοιπόν, 30 πάει, λέγε. Θα κριθεί ναι. μετά σε πολιτικά δικαστήρια. Δεν έχει σημασία τι θα ψηφίσουν οι πρόεδροι των ομάδων. Είτε ψηφίσουν καλώς ή τότε γιατί να ψηφίσουν ρε κόκκινε. Τότε γιατί να ψηφίσουν. Γιατί να με ρώτησε αν έκανε ρεπορτάζ. Ναι. Έκανε ρεπορτάζ. Τότε γιατί τώρα να με ρωτά τη γνώμη μου. Ναι. Να μάθει ο κόσμο τη ναι. ισχύ ναι. ή τη γνώμη μου. Το δικαστήριο, ερώτηση τελευταία. Ναι. Θα λάβει υπόψη του αν θα γίνει την ψηφοφορία των ΠΑΕ. Λες εσύ. Δεν έχει γίνει ψηφοφορία. Ναι. Και όταν πήγε στο δικαστήριο εσύ. Okay. Εσύ τι λες. Θα λάβει υπόψη το δικαστήριο. Είναι πολύ σημαντικό το αυριανό. Λεφτά έχετε για του προέδρου να του δώσετε κανένα γλυκό. Γιατί ο Κομπότης... 300 ευρώ δεν είχαν προχτές να δώσουν. Γιατί ο Κομπότης έχει εργοστάσιο με βαμπάκι. Άγνωστο. Προχτές έπαιζε η ΚΑΠΑ ναι. K20. Ναι, ναι. Και δεν είχαν 300 ευρώ για να γίνει τον αγώνα. Εντάξει, καλά και έχουν λεφτά. Δηλαδή ο Κομπότης μπορεί να πάρει 10 προφιτερόλ και να πάει στις ομάδες και να πληρώσει ένα 200. 10. Ναι. Και τρίγωνα πανοράματος. Άρα όποιος έχει λεφτά γλιτώνει εδώ. Και τον τορμά. Ό,τι θέλει. Με, με άλλα λόγια παίζεται μεταξύ Λεβαδιακού και Ηρακλή όλη αυτή η ιστορία. Αλλά ο Άρης δεν εμπλέκεται. Αυτό λες τώρα εσύ. Ο Άρης καθάρισε. Πάει τελείωσε καθάρισε. Είναι β' εθνική. Θα πούμε για τον Άρη μετά. Είναι β' εθνική. Πολύ ωραία. Να λέμε ψέματα. Με τα κλάματα του Διούδη, μάλιστα. Για το Διούδη θα πει εσύ ό,τι θέλει. Έκλεγε ο Διούδη. Λοιπόν. Το επεξαριανάρχη. Αν βρει ομάδα αυτή είσαι. Αγριπρό. Για καινοτόμα λιπάσματα άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλε τι καλλιέργειε. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Αμήνωτον και Steam Cropel για μέγεθο και ποιότητα στα φρούτα. Κάλτσμπορ και Smart Asbestίου για σφιχτή επιδεσμίδα και αδοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερο φίλο του αγρότη. Ζήτα το από το γεωπόνο σου, ενημερώσου από την αγκριπρό.eu. Γιατί με λοιπάσματα από την Αγκριπρό μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι.
Είναι ακούραστος, επίμονος. Προσπαθεί περισσότερο από όλους. Δεν κοιτάει το ρολόι του, μόνο το φορτίο, την ασφάλεια. Υπολογίζει, δοκιμάζει, προσέχει το Clark. Φορτώνει παλέτες, 3 τόνους, στο επαγγελματικό Mercedes-Benz που εμπιστεύεται. Το Sprinter. Με 3 μεταξόνια, 4 μήκια μαξώματος και 3 ύψη οροφής. Με χώρο φόρτωσης μέχρι 17 κυβικά και ωφέλιμο φορτίο μέχρι 3.000 κιλά. Με πρόγραμμα ευστάθειας Adaptive ESP και Crosswind Assist για προστασία από τους πλευρικούς ανέμους. Από τη Mercedes-Benz, επαγγελματικό Sprinter. Στη δουλειά, αστέρι. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας, Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ετοιμάστε βαλίτσες αυτό το καλοκαίρι. Πάμε κατασκήνωση. Πάμε Ubicamp. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, παιχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Ubicamp. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψιλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Νίκο, τι μπαταρία φοράς στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι! Εκτός από εσένα! Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει! Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθώματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λόγιο έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης. Μεϊμάρης, Ελπίδος 34 στις ΙΚΕΣ. Τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Φέτος θα κάνετε τουρ με την παράσταση. Τουρ στα Φρέτζιο θα κάνετε. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Αέριο θες. Εδάθες. Για νέες συνδέσεις τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσή.
Χαβγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Πίνασες, μήμα σας. ΠΑΟΚ είσαι, ΠΑΟΚ ψήσαι. Η επίσημη πίτσα του Δικεφάλου με την υπογραφή της Ιωνικής μπαίνει στο παιχνίδι και σκοράρει στην απόλαυση. Πίτσα ΠΑΟΚ. Τώρα στα σούπερ μάρκετ. Εσύ ακόμα να την ψήσεις. Πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά αμίνωτον και στην Cropel της AgriPro. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα αμίνωτον και στην Cropel από την AgriPro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. AgriPro. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έλα, έλα. Κάτσε να ακούσεις για το νέο μου σκούτερ Honda SH150. Έχει ABS, LED φώτα, Smart Key με injection. Είναι υδρόψυκτο. Με ηλεκτρική εκκίνηση. Start, stop και η βαλίτσα ταξιδιού. Μα ποιος είσαι, ο Δαβανό? Πού το κατάλαβες? Honda Δαβανόπουλος. Και μαζί με το σκούτερ Honda SH150 δώρο το GPS Tracker. Το αμερικάνικο σύστημα εντοπισμού κατάλληλο για κάθε τύπο μοτοσυκλέτας. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Ο δικός μας άνθρωπος. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα? Σαντουιτσάκι μεγαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά. Μεγαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου, έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Δεν αφήνει να παίξει κομματάρα. Τι κομματάρα, ρε, 18 λεπτά διαφημίσεις, άλλε 30 λεπτά πες την πίτσα Χατ, την πίτσα Ματ, την πίτσα ΠΑΟΚ, την πίτσα Ολυμπιακός. Ρουά Ματ. Άντε, τελείωνε, θες και μουσική. Χαϊβά, λοιπόν, τελείωνε. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής. Κλειδαράς, άντε, τελείωνε. Άντε, μια ώρα, βάλε Δευτέρα. Πάντα το ρημάδι τον γκάζι. Φούλα ρε το. Εγώ πήγα σε αγώνες drift την Κυριακή. Πάμε, άντε. Μου πάνε εξαρνούς μετά μισή ώρα. Έλα, άντε. Ψέματα μου πάνε. Αμάν, λέγε κάτι. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, Αδελφών 109 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Πάτε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Άψογα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Και τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαργίες ασφαλείας, ό,τι και να σας συμβεί, αν ξεχάσετε τα κλειδιά από μέσα, κλειδώστε την πόρτα και χάσετε τα κλειδιά. Ό,τι και να γίνει, έρχεται άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Γιατί πολλοί κλειδαράδες, ο εξής ένας. Λοιπόν, άγγλο. Πετκανίτσας. Το Ισλαμικό κράτος χαιρέτησε το πολύ νεκροτρομοκρατικό χτύπημα, ενώ το γύρο του διαδικτύου κάνει το ένα βίντεο με ένα τσιγκαντιστή που φέρεται να αναλαμβάνει την ευθύνη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, καμικάζι αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στις 22:35 τοπική ώρα στο φουαγγέ του συναυλιακού χώρου, ενώ οι θεατές είχαν αρχίσει να αποχωρούν, μιας και η συναυλία μόλις είχε τελειώσει. Λοιπόν, αυτοί είναι αντίπαλοι οι δικοί μας. Εμείς είμαστε χριστιανοί, αυτοί είναι οι Ισλαμιστές. Αυτοί θεωρούν ότι εμείς στέλνουμε και σκοτώνουμε τους Ισλαμιστές επειδή είναι Αμερικάνοι χριστιανοί και Ευρωπαίοι. Εντάξει. Και για αντίπεινα ζώνονται αυτό και τα λοιπά. Τους λένε γιατί είναι και φελοί, πιο φελοί από εμάς αυτοί. Ότι θα πάνε στον παράδεισο. Παίρνει το αεροπλάνο, άλλος τραβάει στους δίδυμους πύργους, πάει λέει στον παράδεισο. Το κατάλαβες, κόκκινε. Είναι θρησκευτικό το θέμα, αλλά κατά βάση είναι οικονομικό. Λέει πίσω από το θρησκευτικό υποτίθεται κομμάτι. Εννοείται ότι είναι πίσω οικονομικό. Από όλα. Η μαρμίτα κρύβεται. Πάντα υπάρχει οικονομικό. Η μαρμίτα βάζουν τους ηλίθιους μετά με τους χριστιανούς και τους Ισλαμιστές να μαλώνουν. Τους ηλίθιους, εμάς δηλαδή. Και οι άλλοι κονομάνε πια στην κουλιά από τον καφέ. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Πάμε πίσω στα άλλα από όλα τα πράγματα. Βλέπεις δηλαδή. Ναι. Υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν ναοί οι οποίοι είναι ναοί και υπάρχουν ναοί οι οποίοι είναι μαγαζιά. Εντάξει. Οι ναοί μαγαζιά είναι. Τι είναι. Υπάρχουν ναοί οι οποίοι είναι ναοί. Υπάρχουν ναοί οι οποίοι. Εγώ δεν θα πω ότι να είναι καλό κακό. Κρίνει ο καθένας. Τι κρίνει, ρε. Έχει μυαλό, γνώση. Γνώση. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Να κρίνει και να αποφασίσει. Γιατί ο ναός δεν πάει. Στο ναό δεν πας για ένα λόγο. Τσάμπα θα πας. Ξύπνια. Στην τσάμπα θα τη βγάλεις. Πας να βαφτίσεις το παιδί σου, να παντρευτείς.
Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος έχει μια φιλοσοφία διαφορετική. Ποια είναι η φιλοσοφία? Και δεν ανάβει κέρι. Ναι. Δεν πηγαίνει, διαλέγει έναν ναό που δεν θα πληρώσει τα μυστήρια. Ναι. Δεν το βλέπει οικονομικά. Ναι. Ή οι ιερωμένοι οι οποίοι έχει δεν παίρνουν τα τυχερά που λένε για να σου κάνει ένα ευχέλιο, ένα αγιασμό. Την τσάπα θα το κάνει. Τσάμπα, ναι, το κάνει έτσι. Ποιος κάνει τσάμπα? Εγώ τόσα χρόνια νεκρούς που στέλνουμε εκεί πέρα στα μνημόσυνα, πάντα παίρνω. Υπάρχουν ναοί που κάνουν τσάμπα. Σοβαρά? Ναι. Για πες μας, ρε κόκκινο, ότι θα επόμενη κηδεία να πάμε σε αυτό το ναό να πούμε. Πάνε εδώ, στον Άγιο Χριστόφορο. Ναι. Ναι. Και τι να πω, θέλω να βαφτίσω, να παντρευτώ, να. Δεν θα σου πάρουν ευρώ. Ναι, σίγουρα. Αν θέλεις κάτι, βάλτε στο πικλόπτο. Δεν θέλω να βάλω κάτι. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν σου λένε θα πληρώσεις. Ναι. Αν θέλεις κάτι, βάλτε. Άμα θέλω να ανάψω το τρούλα πάνω, να πούμε το φως. Τζάμπαλ. Τζάμπαλ. Πού είναι αυτός ο ναός? Εδώ. Εδώ. Κωνσταντινοπολίτικα. Ναι. Τζάμπα. Τζάμπα. Τζάμπα σε σένα. Δεν... Εγώ πάω. Σε όλο. Σε μένα. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τα 40, τα εξάμηνα. Τα 50, τα 60, τα 70, το χρόνο. Τα... Μπράβο ρε Γρηγόρη, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μπράβο. Δεν είναι όλοι με ίδιο τέλεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Υπάρχουν μετά πολλοί οι οποίοι λειτουργούν. Θα πάω, εγώ θα πάω. Την επόμενη κηδεία που θα έχω, θα πάω εκεί πέρα. Λοιπόν, λέγε. Θα σου πω και κάτι και δεν θα πεις το παραμικρό. Δεν θα πω, όχι, δεν θα πω. Το παραμικρό. Δεν θέλω τίποτα. Ο Γέροντος Παΐσιος έγινε Άγιος για τον εξής λόγο. Ποτέ δεν προσπάθησε να προβληθεί. Δεν διεκδίκησε τη δημοσιότητα. Πέρασαν 100 χρόνια από τον θάνατό του. Πώς μπορώ να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Δεν έψαχνε κόσμο, τον έψαχνε ο κόσμος. Ναι, ρε παιδάκι, μάλλον. Δεν ήταν ιερωμένος, δεν ήταν ιερομόναχος, ναι. Ήταν μοναχός. Μοναχός. Λοιπόν, ποτέ δεν έψαχνε να προβληθεί, να κάνει, να δείξει, να φανεί. Ήταν ένας σεμνός, ταπεινός άνθρωπος που ο κόσμος επιζητούσε τον διάλογο, μαζί του. Τον διάλογο μαζί του. Ναι. Εντάξει. Αυτό όλο ναι. Να σε βάζει σε σκέψεις. Σκέψεις είναι τροφή για σκέψη. Σου πω εγώ τι σκέψεις. Πες ό,τι θέλεις. Αυτός ήταν ένας άριστος άνθρωπος. Ένας ιερωμένος τρομερός. Τον κάνανε Άγιο για να μπορούν να πουλάνε τα λάδια και ταξίδια. Σου λέω για τον ίδιο. Άντε πάλι, εγώ το σου λέω για τους άλλους. Το τι κάνουν οι υπόλοιποι είναι στην κρίση του καθενός. Εγώ από τον Κωνσταντινίδη είχα ακούσει πάρτε λαδάκι από τον Άγιο Παΐσιο και είχα αγοράσει εγώ ένα μπουκαλάκι. Καλά, γιατί αφού δεν πιστεύεις, γιατί αγοράσεις? Όχι, συγγενικό μου πρόσωπο. Γιατί αγοράσεις αφού δεν πιστεύεις? Επόνα και το ποδαράκι του παιδιού, ας πούμε, και μου άρεσε το ποδαράκι. Και θα βάλεις το λάδι και θα γίνει καλά. Έτσι είπε ο Κωνσταντινίδης, ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λέγε ρε κόκκινε, πάρε τα θέματα. Έγινε καλά το ποδάρι, εγώ το λέω. Βάλε σπαθόλαδο. 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 Η πίστη του άλλου μπορεί να το σώσει όντως. Πάει τελείως. Αλλά αν πιστεύεις ναι. ότι το ξύλο που φυλάς που απεικονίζει έναν Άγιο ναι. είναι, έχει αγιότητα το ξύλο, είσαι βλάξ. Αφού το ποδάρι είναι καλά, σου λέω με το λάδι. Είσαι βλάξουλο. Από τον Κωνσταντινίδη. Μπορεί μια εικόνα να είναι πείραχτο... θαυματουργία, αλλά αυτό. Τηλεμάρκετινγκ το λέω. Όσοι πιστεύουν στο ξύλο, στο λάδι. Στο ξύλο, στο ξύλο είναι πιστεύω. Ειδωλολάτρες. Δεν είναι χριστιανοί. Πήρε κόκκινε, μη το πα. Εντάξει, τελείωσε. Εντάξει, καλά. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Όχι, είπες θα μιλήσει για τον Άρη και για τον Διούδη που πούλησε αργιανισμό. Ναι, είναι βλάκας. Αργιανοσύνη. Είναι βλάκας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχω ναι. από έγκριτο δημοσιογράφο του Άρεος, μάλιστα, τι έκανε. Δεν πήγε να πουλήσει αργιανοσύνη ο ναι. Διούδης, ο Σωκράτης. Ναι, ναι, ναι. Αλλά. Τι πήγε, σώστε το μάρι του. Πες, θες να πεις και θα πω εγώ τι έγινε μετά. Ο Διούδης είναι βλάκας. Διότι πάει και ταυτοποιεί τον εαυτό του σαν αργιανό. Οι άλλοι όλοι χωθήκανε μέσα. Πώς τον ταυτοποιείς? Πάει εκεί, κλαίει, κάνει ράνι, κάνει αυτό που σε λέει κλάματα, ιστορίες. Τι κλαίει. Στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε. Ναι. Ναι. Στεναχωρέθηκε που ήρθε στον Άρη και έμεινε β' εθνική. Γι' αυτό στεναχωρέθηκε. Γιατί να στεναχωρεθεί? Ακόμη άλλο. Και αυτό κακό είναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό. Τα κλάματα όμως τον ταυτοποιούν σαν αργιανό. Αν αύριο πάω ξανά. Άλλοι είναι κάτι. Πιο ευσυγκίνητοι και άλλοι δεν είναι. Δεν με νοιάζει. Απάνω διέργο άμα είναι ευσυγκίνητο στο σινεμάρε κόκκινε. Άλλο σε λέω. Είναι βλάξ για την καριέρα του λέω. Γιατί. Καλό θερματοφύλακα είναι. Τι πολύ, γιατί. Πολύ καλό. Ταυτοποιείται σαν αργιανό. Ξέρεις τι είναι να ταυτοποιήσει με το τίποτα. Το τίποτα ποιο είναι. Ο Άρης. Τώρα τι να μάθει να δώσουν ένα δηλαδή, σάνμερ, δηλαδή αύριο πε ότι ο Πάοκ θέλει θερματοφύλακα. Πάρει τον αργιανό Διούδη. Αν αύριο θέλει ο ΙΑΕΚ θα πάρει τον Αργιανό Διούδη. Ο Ηρακλής σου λέω εγώ παίρνει ένα παράγοντα. Τον Αργιανό Διούδη. Αν έχω. Ταυτοποιείται σαν φύλαθρος ρε Χαϊβάνι. Αν έχω. Αν έχεις. Σαν σκεπτικό. Ναι. Το ότι ο Ραπτόπουλος είναι Αργιανός, Παοξής ναι, ή Ολυμπιακός. Ναι. Και γι' αυτό δεν θα τον πάρω. Ναι. Είμαι πολύ ανόητος. Είσαι ανόητος. Ναι. Ρε εγώ πήγα να κάνω ένα μετάδοση το μάτς και με κοιτούσαν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ. Καλέ, εσύ τι κάνεις εδώ? Λέω ήρθα να σας διδάξω ποδόσφαιρο. Να αναλύσω με τον Κουλιανό και τον Μανούση το παιχνίδι, γιατί θα θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη αναμετάδοση. Και θυμόσανε. Κοιτούσαν περίεργα. Όχι ο κόσμος. Βέβαια τους έγραψα στα τέτοια μου εγώ κανονικά και με κοιτούσαν σε αυτό. Εσύ τι κάνεις εδώ? Με λέει ο Λαγογιάννης,
Αυτό είναι πρόκληση, λέει, που κάνεις. Λέω, γιατί ρε Λαγογιάννη, σκέψου το, μου λέει. Θες, λέω, να πλακουθούμε στις γροθιές εδώ, ωραία, για δυο μας, λέω. Να πάρει και το θέμα, να πάρει και το θέμα δημοσιότητα. Μπορεί να με δίνει κιόλας. Ναι, μπορεί να με πλακώσει, του λέω. Και τα λέω, όχι, λέει, δεν μαλώνω μαζί σου, γιατί εσύ τα κάνεις, λέει, για την ακροαματικότητα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι προκλητικό. Τι είναι προκλητικό, ρε, του λέω, που ήρθα να κάνω αναμετάδοση. Δηλαδή, είναι ταμπού. Ήρθαν και, δύο, ήρθαν και δύο φουσκώτες. Φαντάζομαι να πάω Καραϊσκάκη. Ήρθαν και δύο φουσκώτες. Να πάω με τον Ζαΐρη στο ΟΑΚΑ. Ναι. Να κάνω ένα μετάδοση. Εκεί φίλοι σου είναι. Α, εκεί φίλοι μου είναι. Εδώ δεν είναι εχθροί μου, ε. Εκεί φίλοι σου. Εκεί είναι φίλοι μου. Καλά τα έχεις. Α, τα έχω καλά με αυτούς. Καλά τα έχεις. Εσύ τα έχεις καλά με κανέναν. Όχι. Εσύ τα έχεις καλά με όλους, αλλά σε βρίζουν όλοι. Σε αυτό να με κατηγορείς. Δεν σε κατηγορώ. Και καλά κάνεις. Ότι δεν θέλω να έχω. Λοιπόν, περνάει η ώρα. Πάμε με τον Άρη να πούμε. Τι έχεις να πεις για τον Άρη. Τι άποψη έχεις. Κοίταξε, άμα θες να πετάς λάσπη. Τι λάσπη να πετάξω, μωρέ. Και να κάνεις εκπομπή μόνο σου κάτι. Σήμερα, τι δε. Τον Άρη δεν κάνεις κάτι άλλο. Με τον Άρη, πες, τι θες να πεις για τον Άρη. Όχι. Πέταξε, τι θα έκανες. Ναι. Πετάς τη λάσπη σου, μην μιλάς όμως, άλλαξε θέμα. Απάντησε, εσύ. Πολύ έξυπνη τακτική. Πες το, ναι, ναι, πες το. Όχι. Έχεις δίκιο σε ένα πράγμα. Ότι δεν θέλω να χαλιέμαι με κανέναν. Ισχύει. Θες να τα έχεις καλά με όλους. Δεν θέλω να χαλιέμαι. Σαν το Σάκη Τσιόλη. Όχι, ναι. Δεν θέλω να χαλιέμαι. Δεν θέλω. Αυτό δεν σημαίνει ότι κρύβω την αλήθεια μου. Α, εντάξει, ναι. Εντάξει. Σ' αρέσει να έχεις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους. Δεν θέλω να χαλάω τις σχέσεις. Δεν θέλεις να χαλάω. Εγώ ή έχω σχέση ή δεν έχω. Έχεις σχέση. Έχω σχέση, σχέση. Ναι. Ή δεν, ή δεν έχεις. Εντάξει. Ναι. Ή θα έχω σχέση με έναν άνθρωπο ή δεν θα έχω. Τελείωσα. Απλά είναι τα πράγματα. Μέσα σε λύσεις δεν υπάρχει. Δεν κάνεις εσύ. Όχι. Ούτε συναλλαγές στον χώρο του ποδοσφαίρου. Όχι. Είμαι ο γνωστός βλάκας πιάτσα. Είσαι χαζός, ναι. Εντάξει, έτσι με αποκαλούν. Μπράβο, Γρηγόρη. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν μυαλό. Ναι, Γρηγόρη. Θα έρθει η ώρα, βέβαια. Μη. Πάρε τώρα στον Άρη. Τι άποψη έχεις, τι έχεις, πληροφορία, τι. Ο Άρης δεν ανεβαίνει. Μα κάτι έγινε. Αυτό είναι τραγικό. Γιατί είναι τραγικό. Έχει μικρύνει ο Άρης, β' εθνική είναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε σοβαρά. Γάμα, ήταν πήγε β'. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Σοβαρότατα μιλάω. Παράγοντες δεν έχει από πίσω. Είναι τραγικό γιατί, είναι τραγικό. Βλέπω ότι δεν αντιδρά κανένας οπαδός του Άρη. Το ότι δεν αντιδρά κανένας πάει να πει ότι το έχουν πάρει χαμπάρι, ότι είναι μικρή ομάδα. Γιατί ότι απαξιώνει. Την πρώτη φορά που έπεσε ο Άρης λιποθυμούσανε και βγάζανε αφρούς από το στόμα. Μπροστά ήμουν, εγώ έκανα ρεπορτάζ. Πρόσεξε τώρα. Τη δεύτερη φορά που έπεσε πάλι βγάζανε αφρό από το στόμα, αλλά βγάζανε λιγότερο αφρό από το στόμα. Πρόσεξε. Την τρίτη φορά που πέσανε, το περάσαν για φυσιολογικό. Που δεν ανέβηκαν κατηγορία, βγάλαν λίγο αφρό από το στόμα. Τη δεύτερη φορά που δεν ανέβηκαν κατηγορία, δεν βγάλαν αφρό από το στόμα. Τώρα που δεν ανεβαίνουν κατηγορία, το θεωρούν φυσιολογικό. Που σημαίνει ότι μικρύνανε. Γιατί αν δεν ανέβαινε ο Άρης, θα έπρεπε να φωνάζουν ο μπουμ μπαμ, να γίνουν φασαρίες. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πες το και έτσι. Που πάει να πει ότι μικρύνει η ομάδα. Δράμα είναι. Δράμα είναι. Όχι, ρε, γιατί είναι δράμα. Είναι καβάλα. Ούτε καβάλα είναι, ούτε δράμα, ούτε κομμωτινή. Σέρες. Γιατί είναι δράμα. Είναι δράμα, ρε. Γιατί είναι δράμα, ρε. Ότι μίκρινε ένα σωματείο, γιατί είναι δράμα. Μίκρινε γιατί έτσι ήρθε η ροή των πραγμάτων μέσα στον χρόνο και το σωματείο μίκρινε πάρα πολύ. Γιατί εσύ να το πει δράμα. Είναι μια κατάσταση. Δράμα. Δεν είπα θα τα πήξω από τον μπαλκόνι. Δεν πηδάει κανείς από τον μπαλκόνι. Όχι, για τον Άρη. Πριν 20 χρόνια πηδούσαν από τον μπαλκόνι. Όχι για τον Άρη. Λιποθυμούσανε. Για τον Όγιο. Ρε Κόκκινε, θέλω να σου πω. Την πρώτη φορά που πέσανε. Πριν από 20 χρόνια, το 1997. Ναι, ακριβώς πριν 20 χρόνια. Το κλάμα που υπήρχε στην Ένα ήταν γνήσιο και ατελείωτο. Ποια Ένα και Τρία και Δύο. Λοιπόν, κλαίγανε οι άνθρωποι. Έκλαιγε ο κόσμος με λυγμούς. Λιποθυμούσαν. Ισχύει. Λιποθυμούσαν. Δεν μπορούσα να το πιστεύω. Μετά από λίγα χρόνια το θεωρούν δεδομένο. Όχι, δεν το θεωρούν δεδομένο. Δεν τους προκαλεί εντύπωση. Τι σημαίνει αυτό. Ότι το θεωρούν κάτι φυσιολογικό. Τι σημαίνει αυτό άλλο. Ότι μίκρινε το σωματείο του. Θα σου πω κάτι το οποίο όποιο πιστέψει ότι το λέω για να εντριγκάρω είναι βλάξ. Να το πει, να το πει. Μου λέει χτες Παοξή. Εσένα. Ναι. Ναι. Μα την Παναγία, επειδή είχε θέμα και μιλάμε Ταλιμπάν τώρα, όχι. Ταλιμπάν Παοξή, ε. Ταλιμπάν. Επειδή είχε θέμα, λέει, εγώ με τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να είμαι ποτέ. Ποιο, είπα Παοξή. Με τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να. Το είπα Παοξή, ναι. Ναι, λέω, καλά κάνεις. Η δική σου γνώμη, η δικιά μου γνώμη είναι διαφορετική. Αν και λέει έχεις δίκιο. Μόνο Ταλιμπάν Παοξή θα πει. Δεν... Τώρα κάνας που θα πάρει με την κόμενά του θα πάρει στο γήπεδο. Ναι. Αν και λέει έχεις δίκιο για τον Πασχετικό Ολυμπιακό, δεν έχει καμία σχέση. Αστροφή. Τώρα, έκανε, ναι, ναι. Καμία. Ναι. Δεν γίνεται, λέει. Ναι. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Α. Αυτό λέει που θα σου πω, λέει, μπορεί να σε προκαλέσει κιόλα. Θα παίξει ο Ολυμπιακό Άριστα με τον Άρη. Λέω γιατί το λε αυτό. Γιατί έχει μικρύνει κιόλα. Τόσο πολύ μισό λέει τον Ολυμπιακό. Αλλά λέει, πλέον λέει, θα είμαι και με τον Άρη και όχι με τον Ολυμπιακό. Με τη μικρή ομάδα. Αυτό να προβληματίζει πάρα πολύ τον Αριανό. Γιατί είπα, δεν είναι ίντρικα, είναι γεγονός. Τι ίντρικα είναι, ρε, αλήθεια είναι. Τι θα πει ίντρικα. Η αλήθεια είναι ίντρικα. Τώρα τα μου λέει ένα άλλο. Η αλήθεια είναι ίντρικα, ρε, μπαλάντα ντελατρόμπα. Η αλήθεια είναι ίντρικα.
Γιατί, θα γιατί να είναι ίντρικα. Θα ακούσει ένα τρελαμένο Αργιανάκι. Σιγά τα αίματα. Θα και θα πει ρε κουφάλα από μόγρια. Βάζεις τώρα, πετάς έτσι άδεια για να πιάσεις για μάτια. Για την ομάδα του λέει ο Γρηγόρης, μικρή ομάδα, μικρή να έκανε. Τι έκανε. Ψέματα είναι. Γιατί να μην το παραδεχτεί, τι να πει ψέματα, κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, αν και χοντρό το δάχτυλο. Ανάλογα με τους παράγοντες που έχεις, τα λούζες. Ας είχες ένα σωστό θεματοφύλακα, ναι. Άρη και Ηρακλή, και ας ήσασταν μια χαρά. Πολύ ωραία. Αυτό που έγινε με τον Άρη, ναι. Που γίνεται τώρα, ναι. Και που έγινε με τον Ηρακλή, είναι απαράδεκτο. Γιατί με συγχωρείς τώρα. Μια φορά δικαιολογείται. Με συγχωρείς, ας σου πω και το άλλο. Απευθέω. Αλλά πες ότι ο Κομπότης κερδίζει την ιστορία και πέφτει ο Ηρακλής. Θα έχει εκείνη την πορεία, τη μηχανοκίνητη που γινόταν, φωνάζανε εκεί γύρω-γύρω κτλ. Να. Το συζητούσα με δημοσιογράφο. Δεν θα πω το όνομά του, δεν είναι δικό μου. Ναι. Μου λέει, τόσο μικρή είναι ο Άρης που δεν μπορεί ούτε η Νέα Δημοκρατία που είναι από την αντίπαλη μεριά του ΠΑΟΚ να φέρει έναν φυτευτό δικό της και να πει πάρε ρε Άρη ένα. Αλλά άμα θέλουν μπορούν. Πρόσεξε, πρόσεξε. Η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο ανίκανη ή τόσο ξέρω εγώ δεν ασχολείται, τόσο μίκρινε ο Άρης σαν δυναμική. Αν ο Άρης είχε δυναμική, α σου πω εγώ τώρα κάτι, τι μου είπε, δεν είναι δικό μου σου λέω. Μου λέει δημοσιογράφος. Αν ο Άρης μου λέει είχε δυναμική, δυναμική, δύναμη, ωραία, και είχε άποψη και θεσμούς δυνατούς και τα λοιπά και κόσμο και οργάνωση, θα του στέλναν ένα φυτευτό η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κόντρα ρελά στον ΠΑΟΚ. Απλό είναι. Δεν έχουν στείλει ούτε έναν. Η Νέα Δημοκρατία στον Άρη, τον Φουκαρά, να τον ανεβάσουν, να τον στυλώσουν κτλ. Γιατί, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, Μητσοτάκης, θα έλεγα: έχω άλλο μέσο, ξέρω εγώ, δυνατό εκεί στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Ναι, είναι ο Άρης, ρε παιδί μου, δυνατός, έχει τον κόσμο του, έχει την οργάνωσή του, κατεύθυνση, ραδιόφωνα, εφημερίδες, πουλάει πρωτοσέλιδα ιστορίες. Να τυχωθώ εκεί πέρα. Να στείλω ένα μεγαλομέτωχο εκεί κτλ. Δικό μου έχουμε εμείς δικούς μας, ξέρω εγώ, ας πει η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η Δημοκρατία τώρα? Πού να πάει ασχοληθεί με τον Άρη? Καμένο χαρτί. Δεν, λέει, δεν είναι καμένο χαρτί, αλλά η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Η εικόνα που βγαίνει σε διακόπτω. Παρακαλώ. Τώρα βγαίνει η είδηση. Ότι. Οι τζιγκαζιστές του Ισλαμικού κράτους ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο Μάντσεστερ. Και ποιος θα ήταν, τη Νότιχαμ Φόρεστ, τι οπαδοί θα ήταν. Όταν έχουμε επίσημη ενημέρωση. Ναι, το είπα εγώ προηγουμένως. Αυτή είναι και η επίσημη όμως. Ναι, εντάξει. Ταυτοποιήθηκε. Ναι, πάει. Δεν θέλω να λέω κάτι. Αφού χοροπηδούσαν οι Ισλαμιστές, είχαν χαιρετήσει λέει το θέμα πριν μια ώρα. Φίλε, ό,τι θέλω να σκάνω, να σου πω κάτι. Ναι. Οι άνθρωποι γυρίζουν τώρα, ποιο το έκανε. Χριστιανοί αντίον Ισλαμιστών μας ρίχνουν κάτω. Μάλιστα. Μάτσι κι αυτό. Μας σκοτώσαν οι Ισλαμιστές. Πρέπει να φοβόμαστε. Θα ζείτε με το φόβο μας, λέει. Εκεί που δεν το περιμένετε, μπαμ, θα πηγαίνουμε σε συγκεντρώσεις και θα σας σκοτώνουμε. Παιδιά, αθώους, νέους, παιδάκια 8 χρονών, 10, 12 δεν τους ενδιαφέρει. Για να μάθετε, λέω, μη στέλνετε. Σε εμάς λέει πολεμικές καταστάσεις, να μας χτυπάτε και μας κάνει. Ναι, φίλε, για ποιο λόγο γίνεται ένας πόλεμος? Για τα λεφτά. Ποια θρησκεία τώρα? Εδώ φτιάξανε το Ισλάμ. Ναι, ρε, και το ISIS. Ναι, για να εκμεταλλευτούν τώρα και να ξεστοκάρουν από όπου. Ναι, αλλά οι ίδιοι τους τα δώσανε. Τα έξω, ρε, παιδί μου, ναι, για τα λεφτά. Άσε τι φαίνεται. Εδώ κάνανε, όλα γίνονται για τα εδώ λεφτά. Εδώ κάνανε οι Αμερικανοί πόλεμο στο Σαντάμ Χουσέιν. Εντάξει. Ναι. Είπαν ότι έχει. Στις σωλήνες και τοξευθύνες για πυρηνικές κεφαλές. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπαμε όλοι το 1991 τότε στην καταιγίδα της Ερήμου. Πώς βλέπετε τώρα τα reality, καθόμασταν τότε στο Μέγκα Αντένα και τα λοιπά. Το βλέπαμε το βράδυ με μπύρα, πίτσα, πώς πέφτουν οι βόμβες, θέλανε ανταποκριτές, οι άλλοι παίζουν το κεφάλι τους. Ναι. Σαν χτες. Οπότε. Και έχουν περάσει 27 χρόνια. Είναι απίστευτο. Ναι. Λοιπόν. Και το βλέπαμε σαν κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή, πώς βλέπει μια ταινία. Έβλεπε ένα κεφάλι αποκομμένο. Και έτρωγες μια πίτσα. Μα προσπαθούσαν να σε εξοικειώσουν με την εικόνα, με όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, ως φαίνεται σαν κάτι φυσιολογικό. Και πέραν τούτου, δημιουργήθηκε μια έχθρα, μια αντιπαλότητα και μετά από χρόνια σου λένε, κάναμε λάθος, δεν ήταν πυρηνικές κεφαλές, ήταν για φυσικό αέριο. Δηλαδή κάνανε ένα πόλεμο, φάγανε πόσα εκατομμύρια κόσμο, γιατί κάνανε λάθος. Εσύ πίστεψε το. Τους θεωρούν χριστιανούς. Οι άλλοι το παίρνουν έτσι και στέλνουν τον Ισλαμιστή που είναι φανατικό. Αυτοί δεν είναι θέμα κατακίνητα και θέμα φυλών. Είναι Άραβες εκεί κάτω. Ναι. Αυτοί όλοι, Σαουδική Αραβία, Ιράν, Βόρεια Αφρική, είναι Άραβες. Είναι άλλος λαός. Είναι άλλοι φίλοι. Πού καταλήγουμε? Ότι δεν πάμε στις συναυλίες. Όχι, δεν καταλήγουμε. Ναι. Παντού θα πας. Δεν γίνεται να κάτσεις σπίτι σου και να ζεις με το πορτεύουσες βαράνε, συνήθως. Δεν είναι πρωτεύουσα το Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ έχει κάτι το οποίο. Εντάξει, το ξέρουν αυτοί οι οποίοι έχουν πάει στο Μάντσεστερ.
Δεν έχω πάει. Αγγλία δεν έχω πάει ποτέ. Ναι, τι λένε αυτοί. Λοιπόν, το Manchester έχει κάτι που δεν έχει, και η Θεσσαλονίκη. Δεν έχει κάτι που δεν έχει η Θεσσαλονίκη. Τι? Μετρό. Μετρό, δεν έχει. Αλλά ο λόγος που δεν το έχει είναι άλλος. Ότι το έδαφος είναι πάρα πολύ αργυλώδες. Είναι λέει αργυλώδες. Αργυλώδες. Τι ναι. σημαίνει αυτό. Άργυλο. Άργυλο. Άχι, άργυλο ναι. Είναι ναι. μαλακός. Ναι. Ο ναι, πύλος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν μπορούν να κάνουν γιατί ανοίγουν τρύπες χιλιαδιό. Αυτό είναι ο λόγος δηλαδή. Ναι, αυτό είναι ο λόγος που δεν κάνουν. Οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή σοβαρή πόλη ναι. πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο ναι. έχει μετρό. Είναι δεδομένο ότι λοιπόν, δεν έχει μετρό. Δώσ' μου ένα λεπτό, δευτερόλεπτο. Δεν έχουν παραπάνω. Ναι. Μου την πέσανε κάποιοι Αριανοί εδώ και λένε μα είναι δυνατό. Τι εννοείς την πέσανε. Μου κάνανε σχόλια. Καλά λέει κάνει σαβάντα το Καρυπίδι, λέει πήρε λεφτά από το Καρυπίδι. Ο Καρυπίδις λέω δεν έχει λεφτά να βάλει βενζίνη. Άρα δεν έχει να με δώσει λεφτά. Όχι. Έχουν δίκιο στο ότι όπως μιλάς ακούγεται σαν να τον σιγοντάρεις. Ναι. Δεν το σιγοντάρω. Επειδή ο Άρης είναι νάνος και ναι. επειδή δεν έχει παράγοντες και δεν έχει επενδυτές να σκάσουν μύτη κτλ. Ναι. Και επειδή είναι αποτρεπτικός και ούτε η Νέα Δημοκρατία έβαλε κάποιο φυτευτό και εκεί είναι η μικρότητά του, φαντάζει ο Καρυπίδης ως μοναδική λύση. Δυστυχώς. Δεν είναι μοναδική λύση. Εγώ διαφωνώ. Έχεις άλλη. Για μένα η αιτία που ο Άρης είναι σε αυτό το σημείο λέγεται Καρυπίδης. 100%. Έχεις άλλη λύση. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Πράγμα θα ήταν βλακία. Χάρη μου, έχεις κάποια πληροφορία. Όχι. Όχι. Συνεπώς. Πού θα τον αφήσει τον Αριστοψηφίδη, η ομάδα μας θα κάνει ένα πάρτι. Δεν μπορώ να δεχθώ τι. Ότι μία ομάδα με το μέγεθος. Τώρα μιλάμε, όταν μιλάμε για Άρη και Ηρακλή, μιλάμε για δύο από τις έξι κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα. Καλά, ξέχασε το αυτό, έχει σταματήσει. Επιμένω ότι είναι δύο από τις έξι. Δηλαδή, ήτανε ρε Γρηγόρη. Παραμένουν. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ανθρώπους. Δεν μπορεί. Μην κάνεις ρε Γρηγόρη κριτική βάσει των συναισθημάτων. Όχι, δεν είναι συναισθημάτων. Κάνε κριτική βάσει της λογικής. Όχι, λογικά μιλώ. Δεν μπορεί. Ο Πανόπουλος. Ναι. Δεν έχω τίποτα με την Ξάνθη. Ναι. Ο Κομπότης. Ναι. Και άλλοι επιχειρηματίες να είναι τόσο ευφυείς ναι. και να καταφέρουν να βγάζουν τις ομάδες με θετικό ισολογισμό, ναι. με θετικό πρόσημο ναι. και ομάδες οι οποίες μπορούν και έχουν και κόσμο. Άρα και πελάτες στις μπουτίκ και εισιτήρια και χιλιάδιο να λένε ότι μπαίνουν μέσα. Είναι αδιανόητο για μένα. Ρε φίλε, είναι αλήθεια. Μικρύνανε. Είναι αδιανόητο να έχουν και εισιτήρια και εμπορική κίνηση. Και να μπαίνουν μέσα ενώ οι άλλοι έχουν και κέρδος. Είναι αδιανόητο. Μην πας καλά αγωνιστικά. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνεις και μέσα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μου κάνει ο καραδός μπάτζετ 800.000 φέτος και να μου λέει μπήκα 3 εκατομμύρια μέσα. Δεν μου, είναι όλοι βλάκες. Ρε τα αγόρι μου, δεν υπάρχει άνθρωπος να πάρει τον Ηρακλή. Εδώ ο Ηρακλής ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, με το ΣΥΡΙΖΑ ήτανε. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήτανε. Είχαν μπλοκάρει έναν μεγαλομέτωχο και πήγαν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ οι οπαδοί πριν 5 χρόνια. Δεν του δίνει παράγοντα. Με τον ΠΑΟΚ πάει και κάνει. Οι αναρχικοκομμουνιστές του Ηρακλή και ο ΣΥΡΙΖΑ πάει με τον ΠΑΟΚ, με τα λεφτά. Χαϊβάνι! Λοιπόν, και ο Άρης, Νέα Δημοκρατία, δεξιό σωματείο και δεν πάει ένας φυτευτός. Χαϊβάνι! Λοιπόν, λέγε. Το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει οριστική διαγραφή. Γι' αυτό τηλεφωνείται στο 18133 στους αδελφούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Μάλιστα. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή, καλέστε 18133 στους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Διάλειμμα και σε λίγο με γραμμές. Άντε, μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Mega Outlet. Συνεχίζουμε. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις μέχρι το Σάββατο 27 Μαΐου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα στο Mega Outlet. Στον Μασούτη έχεις ένα καρότσι λόγους για να ψωνίζεις οικονομικά. Δευτέρα έως Τετάρτη. Πάνες Βεϊμπιλίνο, Value Pack, Mega Pack και μονές συσκευασίες μορομάντιλα 50% φθηνότερα. Σάνι, μονές συσκευασίες ανοιχτή πάνα και lady 40% φθηνότερα. Και Dixan σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Εσύ, λάτρη του ήλιου, κυνηγέτης αδρεναλίνης, δεινέ περιπλανητή.
Ό,τι και αν ψάχνεις, η Ryanair σε απογειώνει από μόνο 16,99. Με πάνω από 200 προορισμούς, που θα δώσεις το επόμενο σου ραντεβού. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Όροι και προϋποθέσεις στο ryanair.com. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά χάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοποιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη. Και 163 Εύωσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Για τον κήπο σου. Κάντο. Για το σπίτι σου. Κάντο. Για τα εργαλεία σου. Κάντο. Χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να το κάνεις μόνος σου. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Γωνία Ωραιοκάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-047. 27 χρόνια πάντα δίπλα σας. Κάντο για σένα. Κάντο και δεν θα το μετανιώσεις. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγά. Κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Οχ, πού είναι η μπαλατέζα? Χαλάρωσε. Έχουμε το νέο τροχό της DeWalt με μπαταρία. Τα εργαλεία με μπαταρία δεν έχουν την ισχύ που χρειαζόμαστε. Θες να δοκιμάσουμε? Έφερα την μπαλατέζα. Ποιος τη χρειάζεται? Επισκεφτείτε την έκθεσή μας και δοκιμάστε όλη την γκάμα των εργαλείων της Flexboard. Tool Plus, Αγίου Νέστερος 30 με Λαγκαδά. Τηλέφωνο 2310-55-55-99 και www.toolplus.gr. Ξύπνα! Τι μέρα είναι? Τρίτη. Και γιατί με ξύπνησες, ρε Ελένη? Ξύπνα με Τετάρτη και μετά ξύπνα με την Παρασκευή και μετά το Σάββατο και μετά ξαναξύπνα με Κυριακή. Στο Princess Casino ζούμε μόνο για τις ημέρες των μεγάλων κληρώσεων. Κάθε Τετάρτη 7.500 ευρώ. Ενώ κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 10.000 ευρώ τη μέρα. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Επιτέλους πέρασα το μάθημα και να ο Ρετζίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Γερνάς Ρετζίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετζίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετζίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετζίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Ήμουν ένας μάστορας σκληρός. Ό,τι έλεγα ήταν νόμος. Δεν αλλάζω εύκολα εγώ. Μέχρι που μια μέρα μου είπαν θα βάψεις με αυτά τα χρώματα. Έγραφαν οι ζωμάτ. Τα άλλα τους τα προϊόντα τα ξέρω. Χρόνια τα δουλεύω. Τα δοκιμάζω και βάφω. Τέλειο άπλωμα. Καλυπτικότητα. Απίστευτο αποτέλεσμα. Τώρα δεν αλλάζω. Βαμμένος η ζωμάτ. Χρώματα η ζωμάτ. Ό,τι πιο νέο στο χρώμα. Χιλιάδες υπέροχες αποχρώσεις, αντοχή και τέλεια καλυπτικότητα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Βαμμένος Ιζωμάτ. Ουφ, πρωί βράδυ χτυπιέμαι στο γυμναστήριο, αλλά δεν πήρα όγκο. Το κορμί θέλει ενίσχυση, φίλε μου. Όπως και οι καρποί των δέντρων. Εγώ Γεωργός είμαι, αλλά ξέρω από όγκο. Για πραγματικό όγκο στα φρούτα μου, χρησιμοποιώ αποκλειστικά αμίνωτον και στην Κροπέλ τη Αγκριπρό. Στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. Για αύξηση μεγέθους με σύστημα αμίνωτον και στην Κροπέλ από την Αγκριπρό. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας ή στο agripro.eu. Αγκριπρό. Γιατί η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Συμπτώματα? Συσπάσεις στομάχου, εκοφαντικό γουρ.
γουρτό. Στοματική κοιλότητα. Ξηρασία στα χείλη με έντονη έκρηση σάλιου. Οφθαλμή. Έντονη διαστολή γυάλισμα ματιού. Λοιπόν, πρόκειται για κρούσμα έντονης πείνας. Πιάσε το κινητό. Μάλιστα. bestdelivery.savikos.gr. Τι λέτε, γιατρέ. Κάνε γρήγορα. Χτύπα μία γυρλού κοτόπουλο. Μία πατάτες και μία σαλάτα εξώτικ. Και μία σους Savikos, γιατρέ. Για να γλιστράει. Savikos Delivery. Το χάπι για την πείνα σου όταν και όπου το χρειάζεσαι. Παραγγείλε τώρα online στο delivery.savikos.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-510-910. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στη ΣΕΑΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχυτο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. ΣΕΑΤ Κατάκης, ευχαριστώ. ΣΕΑΤ Κατάκης σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στον παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Θέλεις να κάνεις ανακαίνιση στο σπίτι σου? Άρα χρειάζεσαι μάστορες, υλικά, μέτρα, χρώματα, χρόνο ή απλά μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση με την υπογραφή της Δημητριάδης Group. Πιστοποιημένες λύσεις για τον προσωπικό ή τον επαγγελματικό σου χώρο με την εγγύηση ποιότητας Δημητριάδης Group. Μάθε τα πάντα στο www.dimitriadisgroup.gr ή καλέστε στο 2373-065-886 ή στο 2310-323-003. Έχουμε τη λύση για κάθε πρόβλημα του χώρου σου. Από πού πήρες τα φας? Μάσιμα! Α, μασάς, συγγνώμη. Όχι, δεν κατάλαβες. Από το Μάσιμα. Θα επέλεγα κάτι άλλο. Μάσιμα. Μενού με αγαπημένες ελληνικές γεύσεις. Όλες σε αξεπέραστη ποιότητα και εξυπηρέτηση. Μάσιμα στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-665590. Μάσιμα. Δεν συμβιβάζομαι με τίποτα λιγότερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές πλέον είναι δικές σας στο 2310-90-90-90-955 και ενώ το μήνυμα στο 54-340 Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Ναι. Μαζί μας η Hyundai Ασκιάδης Μπαλοδήμος με πολλά μοντέλα μεταχειρισμένα, πολλές μάρκες αυτοκινήτων, αξιόπιστα για εσάς οι οποίοι δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε καινούργιο αυτοκίνητο και θα πάτε εκεί να το πάρετε με την εγγύηση του ενός Ασκιάδης Μπαλοδήμος στις τιμές που δεν φαντάζεστε πραγματικά και με τρόπους εξυπηρέτησης οι οποίοι είναι φανταστικοί. Δεν μου λες, ναι. Όταν ρίξανε τις βόμβες στο Ιράκ εκεί στα σχολεία, το ανέφερες? Κάναμε λεπτό υγεία εκεί για τα παιδάκια που σκοτώθηκαν τα αντίπαλα από εμάς. Δεν το νομίζω να το ήταν πάλι χάρη. Το είπαμε. Εγώ δεν νομίζω να το είπαμε. Το είπαμε. Ούτε τα βρωμοκάναλα τα αθηναϊκά. Το είπαμε. Πάντα. Δεν νομίζω. Πάντα. Και μου το είπε ο Ιχολίτης μέσα, ο Καζαμπάκας. Λέει, πες τον κόκκινο, πες αυτή τη ρόμπα την ξεκούμπο. Τι έτσι με είπε. Καλά έκανε. Ναι. Πες και γιατί όταν τα παιδάκια στο Ιράκ τα βαράμε εμείς οι καλοί άνθρωποι, την κάνει μούχτη ο Γρηγόρης. Αυτό είπε. Εγώ σου λέω ότι το είπα. Εγώ νομίζω ότι δεν το είπες. Εγώ σου λέω ότι το είπα. Δεν πήρε μέταλλο η φωνή σου για εκείνα τα παιδάκια. Σου λέω ότι το είπα. Σου λέω ότι και εγώ δεν άκουσα να το κάνεις. Κανείς δεν το έκανε. Γιατί? Εκείνα παιδάκια δεν ήτανε. Σχολείο δεν πηγαίνανε. Μάνες δεν τα μεγάλωσαν. Δεν τα βίζαξαν μανούλες εκείνα. Και σαρικοί δεν πληρώσαν εκείνα να βγούνε. Δεν με απαντάς, ε. Είναι ηρακινάκια είναι εκείνα. Θέλω να μιλήσουμε σοβαρά. Ναι, σοβαρά μιλάω. Δεν τι μιλάω. Ψεύτικα μιλάω. Τι? Γιατί εκείνα τα παιδάκια που τα βομβαρδίζουν οι σύμμαχοι δεν λέμε κουβέντα? Γιατί δεν βγαίνει τρέμει με τη Στάι? Και... που έχει ο πιο φτωχό κόμπανο στη Στάι ήταν. 8 χρονών ναι, κυπριακή καταγωγή στην νεκρό. Έχει πάρα πολλού Κύπριου. Πάμε. Πάντω δεν είπαμε κάτι και περιμένω από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί μιλήσαμε πολύ για Άρη και Ηρακλή σήμερα. Ναι. Και καλά κάναμε. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είδα κανένα μήνυμα. Ναι. Είναι ο Κούλης εδώ, παιδιά. Είναι ο Κούλης, αλλά δεν ακούω τίποτα. Πού είναι ο Κούλης? Θεσσαλονίκη. Να κάνει τι? Ήρθε ρε παιδί μου για βόλτα. Ο Κούλης. Αλλά δεν ακούω τίποτα. Θα γίνει κανένα ντάχτυρδι, ντάχτυρδι, ντάχτυρδι το λέγα. Θα γίνει τίποτα. Ντάχτυρδι το γιατί λέγα. Πολύ ακούω φωνές, ιστορίες. Πέγινε ρε Μητσοτάκη ρε. Θα βγει κανένα του πει. Πού θα πάει?
Όπου πάει. Εγώ δεν... Όπου πάει θα φάει κράξιμο. Εγώ δεν προκαλώ. Εγώ λέω αυτό που γίνεται. Τι να προκαλώ. Ήρθε εδώ ο Τσίπρας η πρώτη φορά αριστερά και ποδοσφαιροποίησε την πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία τα βλέπει όλα πέτσινα. Βέβαια αυτά δεν τα έλεγε ποτέ μέσα στη Φιλαδέλφια. Έρχεται ο Κούλης, ο οποίος τον ΠΑΟΚ τον πέρασε και 14. Τώρα τι θα γίνει, τι θα πει. Εγώ δεν τι τα... ώρα έρχεται, ρε. Δεν τα εννοούσα. Εδώ δύο μέρες ήταν. Βγάλε το φίλο σου τον Ορφανό που πίνεται καφέ εκεί πέρα στα κόσμο. Δικαίωμά μου. Ναι, βγάλε το δικαίωμά σου, είναι ρόμπα. Βγάλε τον αν έχει κόλλο να σου πει τι έγινε και δεν είναι. Και τον άλλο τον Καλαφάτη. Πάμε, ρε. Τον κάνω τον Καλαφάτη το μουλοχτό. Βγάλε του. Πάμε. Εξαιρετικοί κύριοι και ο ένας και ο άλλος. Μουλοχτό τον είπα. Κύριοι είναι. Ναι, όποιος δεν μιλάει ναι. Και όποιος δεν είναι πολύ του φαίνεστε ναι, ναι, είναι μουλοχτό. Μουλοχτή εσύ, ρε. Παίξε μα. Άιντε πετούγια. Ναι. Λέγε φίλε, ναι. Πάμε, καλημέρα. Έλα ρε. Καλώς τώρα. Πάω καφέ με εδώ. FM πάω εκεί για να μην κάνω κανένα λάθος. Όχι ποτέ. Ναι ρε, FM πάω. Για να είμαι σίγουρος, κατάλαβες. Ναι ρε φίλε. Ενώ τα δικά μας τα κανάλια τα πιάνε εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη. Τι κάνανε. Όλο δημοκρατικά είναι. Είναι. Και το δικό σας μαζί. Είναι. Εδώ αργιανοί ιδιοκτήτες καναλιών παίζουν πάω. Ποιο χούντα από εσάς δεν υπάρχει. Μπορούμε να μιλήσουμε για την εκπομπή μας. Μετά τις εκπομπές μας πείτε ό,τι θέλετε. Άκου να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Εσείς δεν θέλετε άλλες φωνές. Κόφτον. Έτσι. Άμα είναι να πούμε άλλα που θέλουμε δικά μας, κόφτον. Μόνο τα βρίζεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κουβέντα δεν λέτε για αύριο. Τι είναι αύριο. Τι θα ψηφίσει η Αυτόπουλε. Βαμβάκια πουλάει. Βιομήχανος είναι ο κομπότης. Θα πάρει τα γλυκά και θα ψηφίσουνε. Αύριο, τα λεφτά θα πάει. Άντε. Πες μας ρε γλύφτη. Θα ψηφίσει. Τι γλύφτη ρε, καλά δεν έμαθες. Πήγε στην Τούμπα, πήγε στην Τούμπα με δυο βουνά, δυο μέτρα. Κοίταξε να δεις ρε, τι να κάνει βρε τώρα βρε. Πήγε. Σιγά να μην τον πειράξεις τον ΠΑΟΚ, ρε. Γιατί ρε. Από το Χαριλάου και από το Καφτατζόγλου δεν περνάει αυτός μόνο. Αυτός πήγε με δυο βουνά πάω στην Τούμπα. Εγώ το οφείλω να το πω. Τώρα, yeah. Κοίταξε ρε. Με αυτό το σαβίδι μας έχετε πρίξει. Α, είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, εσύ ρε εσύ έπρεσε 5 εκατομμύρια εσύ το Μέγκα ρε. Ούτε το δικό σου που κάνεις εκπομπή δεν θα έπαιρνες. Το Europe One. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να 5 εκατομμύρια δεν το δίνει ο δικό σου ρε. Να ρωτήσω. Και πήρε ο Σαββίδης από το σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Ένα πτωχευμένο κανάλι, πόσο θες να το πεις. Λοιπόν, άσερε τα πτωχευμένα, ρε. Εσείς χωρίς Πασόκ δεν μπορείτε να κάνετε, ρε. Σε μένα το λες αυτό, μωρή, κάποια. Όχι, για το ΠΑΟΚ λέω. Πασόκ. Α. Γιατί λένε ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ είναι. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Θέλω να πω και στον Μπούζα. Ναι. Πάλι κάνεις μπούλινγκ στον Ηρακλή. Μπούζα. Γιατί, τι έκανε. Νομίζω ότι εμείς χάχτουμε, ε. Τι έκανε ο άνθρωπος. Τι έκανε, πάλι έβγαλε το Σαββίδι και του βρίσανε τη μάνα. Ψέματα. Και με βρίζουν τη μάνα και το σπίτι και τα αυτά. Κάνει στη συγχωνία όπως εκείνος να πούμε στη κατοχή και τρίβει στα χεράκια σου. Δεν ξεχνάει ο Σαββίδης, έτσι είπε ο... Ακούσου λέω εγώ. Ναι. Μπούζα, πάλι κάνεις να πούμε δημοσιογραφική αλήθεια στον Ηρακλή. Το διευθυντή μας λέει η κόκκινα. Άντε. Χούντα! Χούντα! Γεια σου Κώστα! Ναι! Καλησπέρα! Καλώς τον! Κώστα, πολύ ωραία τα λες όσον αφορά τον Άσο. Αν περιμέναμε από τον κόκκινο κλάβ θα παράλαβε. Στείλ τον. Γιατί το λες αυτό. Στον επόμενο. Γιατί τον κόβεις τον άνθρωπο. Γιατί τον κόβεις. Αν έχει πρόβλημα να το πει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Μάλιστα κύριε. Ναι. Γεια σου Γρηγόρη. Συμφωνείτε ότι έπρεπε να κοπεί ο προηγούμενος κύριος. Όχι, δεν ξέρω. Είναι πρόβλημα. Που είπε ότι Κώστα μια χαρά τα λες για τον Άσο, λέει. Δεν κουκουλώθηκε. Για κάτι το οποίο δεν έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το κουκουλώσανε. Μπορούμε να μιλήσουμε. Κουκουλώθηκε, λέει ο Ραπτόπουλος. Κόκκινε. Αυτό είπε. Εσύ δεν είπε, λέει. Αυτό. Θα περιμένουμε από τον κόκκινο, δεν θα ακούσουμε τίποτα. Αυτό είπε. Αν ήταν. Ένα λεπτό. Αν ήταν δικό μας παιδί. Αν ήταν δικό μας παιδί, δικό σου παιδί, θα φώναζες κόκκινε. Επειδή δεν είναι δικό σου παιδί, είναι του Κύπρου το παιδί, χέστηκες κόκκινε. Κατάλαβες. Αλτρουιστή χριστιανέ εσύ, χριστιανορουφιάνε. Λέγε φίλε, συνέχισε. Μιλάει έξω με τον Κύπρο. Λοιπόν, ναι. Να μιλήσω για τον Άρη λιγάκι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Καταρχάς φέτος η ομάδα δεν βλέπω
μετά, ναι. Mm. Ωραία. Μάλιστα. Το μόνο παιχνίδι που έπαιξε μπάλα ήταν ένα ημίχρονο. Με τον Πανσεραϊκό. Τον Απόλλων Αθηνών και ένα με τον Πανσεραϊκό. Με τον Πανσεραϊκό έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Και την Ελευσίνα εδώ πέρα είχαμε ένα διαιτητή, θα τα λέμε όλα, που πρέπει να φορούσε φανέλα Super 3 από κάτω. Άσχετα αν ήταν αυτός που είχε παίξει όλα τα μάτια του Πανσεραϊκού όταν ήμασταν στη Γάμα Εθνική. Ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Κατά συνέπεια η ομάδα δεν άξιζε. Όσο για το λες, όσο για το Διούδη που λες. Ναι. Το Διούδη του την έπεσε ένας μόλις τελείωσε το μάτς. Νομίζω πήγαινε να δώσει συνέντευξη. Ναι. Βγήκε ένας από τα επίσημα τα δικά μας και τον έπιασε στην κουβέντα σε έντονο ύφος. Ναι. Το γιουχάρανε όλη η κερκίδα. Όλη η κερκίδα και χειροκρότησε το Διούδη. Αυτό για να κλείνει και η άλλη αυτή. Τρίτον, ναι. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Διούδης είναι γυλωμένος αργιανός. Κακό είναι αυτό για την καριέρα του. Να απαντήσω. Ναι. Ο Κοφίδης όταν ήρθε στον Άρη τι ήταν, δηλωμένος αργιανός. Ο Αλεξανδρίδης όταν ήρθε στον Άρη ήταν δηλωμένος αργιανός. Πότε ήρθε στον Άρη, στα 35 τους. Όχι, δεν ήρθε στα 35. Πόσο χρόνο ήρθε ο... Έπαιξε άλλα τρία χρόνια, ναι. Έπαιξε άλλα τρία χρόνια και έκανε. Δεν μου λες, ο Χαλκιάς όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν ΠΑΟΚΣΙΣ. Ο Ήφης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν ΠΑΟΚΣΙΣ. Ξέρεις τι ομάδα είναι ο Χαλκιάς. Στον ΠΑΟΚ ήταν Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Δεν είπε τίποτα, δεν τον πιάσαν τα κλάματα στην Χαριλάου. Δεν τον πιάσαν τα κλάματα. Του κάνει κακό του Διούδη στην καριέρα του να ταυτοποιείται με μια μικρή ομάδα, αυτό λέω. Είναι η προσωπική σου άποψη. Ναι, λέω. Οφείλω να τη σεβαστώ, δεν οφείλω να την ασπαστώ. Ναι, δηλαδή να ταυτιστώ με μια μεγάλη ομάδα, ναι, με μια μικρή ομάδα γιατί. Όταν είσαι επαγγελματίας, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν πρέπει να ταυτίζεσαι. Γιατί να ταυτίζεσαι. Αλλά τα συναισθήματα πολλές φορές δεν συνεπέρνει. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Με τρανό αποτέλεσμα, παραδέχτηκα προχθές τον Πετατή που έβαλε τον γκολ με τον Παναθηναϊκό και γύρισε και δεν πανηγύρισε. Μάλιστα. Όταν το έβαλε με τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε από εδώ πέρα και έγινε ζάπλουτος ελαίος του Νικόλα του Βεζίρ με τα 4 εκατομμύρια και το Βάζελο, όταν έβαλε τον γκολ στο τελικό, πανηγύρισε σαν τρελός αν το θυμάσαι. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Και σου λέω ότι ο Άρης δεν πρόκειται να γίνει ποτέ μικρός, θα είναι πάντα μεγάλος στην καρδιά που τον αγαπάμε. Γιατί μπορεί να λες ό,τι θέλεις, είναι δικό σου, έχεις τη δύναμη του μικροφόνου να λες ό,τι θέλεις. Δεν πάει να πει επειδή τα λες εσύ ότι σε πιστεύουμε εμείς. Όσο και ένα τελευταίο. Καλά, εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι ο Άρης εξακολουθεί να είναι μεγάλη ομάδα. Το κόκκινο τον έστειλα ένα μήνυμα. Ναι. Εάν το διαβάσει το μήνυμα, μετά από 10 μέρες θα με θυμηθείς. Απλά θα σου πω κάτι. Όταν εσύ πανηγύριζες ότι ο Άρης, δεν πανηγύριζες, κόμπαζες ότι ο Άρης φίλησε δαχτυλίδι και θα μείνει στη Γάμα Εθνική και βγαίνει ο κόκκινος που τον έστειλα μήνυμα και του είπα ο Άρης δεν βγαίνει τότε με τον Καραϊσκάκη και τέτοια, ναι. Εσύ έβγαλες μαλλιά στο κεφάλι σου και έλεγες που το έμαθα. Λοιπόν, αυτό που τον έστειλα εγώ τον κόκκινο και δεν το διάβασε και καλά εξηγήθηκε. Όταν θα γίνει, θα σε κάνει ρόμπα ξεκούμποτη. Τι θα αυτά γίνει. Αυτά είχα να πω. Εντάξει. Περιμένεις επενδυτή στον Άριες. Μακάρι. Είναι παλιά καραβάνα. Εντάξει, δεν αμφιβάλλω τον άνθρωπο. Είναι σοβαρότατος και έχει πολύ ωραίο λόγο. Αλλά ολόκληρος κούλης εδώ έναν επενδυτή στον Άρη να μην στείλει. Το δωρεί μικρό μέγεθος. Κόκκινε. Ποιες γραμμές πέφτουν. Ναι. Έχει είδηση. Παρακαλώ. Μ' αρέσεις. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Είσαι ο μόνος. Οι υπόλοιποι πέσανε. Πέσανε όλοι. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέει μια ομάδα με κοντά ένα εκατομμύριο κόσμο δεν μπορεί να είναι μικρή. Τι είναι ένα εκατομμύριο. Πώς είναι, μωρέ, αυτό που λέει Αριάννη. Πού, μαζί με τα νεκροταφεία, λες. Καλά, τώρα εντάξει, τα δικά. Άμα πάω στα νεκροταφεία και στα οστιοφυλάκια, μπορεί να βγείτε και 2 εκατομμύρια. Ναι, τέλος πάντων, ήθελα να σε πάρω και την Κυριακή, αλλά δεν έπιασα γραμμή. Ναι, ήταν δύσκολο. Στην εκπομπή του Super 3 ανέφερες ότι βρίζανε παίκτες και στηρίζαν τον Καρυπίδη. Όχι, είπε, είχαν να κατηγορήσουν τους παίκτες. Μόνο τους παίκτες. Αλλά όχι τον Καρυπίδη. Και είναι λογικό, λοιπόν, είπα. Και άκουσε το παιδί να μιλήσει. Είπα, είναι λογικό. Είναι λογικό. Όχι, γιατί σου τα μεταφέρανε λάθος γι' αυτό. Πες μου. Λοιπόν, όταν τον άλλο το λες μπούφο και τον ασκήσει τον κόλο του να ανεβάσει την ομάδα. Και δεν είναι ακριβώς στήριξη. Ούτε χλεβασμός είναι. Όχι, δεν είναι στήριξη. Τώρα για τους παίκτες. Κριτική είναι ξεκάθαρα. Και πιο αυστηρή μάλιστα. Ναι. Τι μπορείς να τον πεις, εσύ ο πρόεδρος είναι, όπως και με τον Αναστόπουλο. Και τον Μπούφο δεν λέγεται μεταξύ μας τώρα. Από τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Εντάξει. Συμφωνώ. Και για τους παίκτες αυτό που είπανε, για ορισμένους παίκτες οι οποίοι ζητήσανε μίζες από τους φουμπεράδες για να πληρωθούν. Μίζες. Ναι. Όπα. Γιατί εκφρένησε το λίγο αυτό. Τι θα πει μίζες. Ναι, βάλτε μας λίγο στο για πρέμα. Να, για να πληρωθούν. Δεν το κατάλαβα. Με ποιο τρόπο δηλαδή. Δηλαδή ο μέσος παίκτης του Άρη, ναι, αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει 120 και έχει πάρει 90. Ναι. Και πώς να δώσει μίζες και πώς να πληρωθεί. Τι, δηλαδή πώς. Να μην γίνουν 200.
Πώς να πάρει παραπάνω από όσα έχει το παιδί. Αυτά που γινόταν παλιά στο σύνδεσμο. Παλιά. Ακόμα και τώρα θέλω να πεις ότι γίνονται. Όχι, δεν γίνονται. Αυτό ήθελα να πω. Ότι βγήκαν και τα αποκαλύψαν και ότι είπαν ότι δεν γίνεται. Δηλαδή, τους δίναν παραπάνω. Βγήκαν και τους ξεμπροστιάσανε. Γι' αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δεν το γνώριζα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το γνώριζα. Αυτό. Όχι, ότι τώρα έχει γίνει και πράγμα, δεν το γνώριζα. Α, για παλιά λέω. Καλημέρα. Για τώρα λέω. Ναι, συγγνώμη. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Γεια σας και Κώστα και κύριε Κόκκινε. Ο κύριος Κόκκινος είναι εδώ. Λοιπόν, ναι. Τον Κόκκινο τον γνωρίζω πριν 20-30 χρόνια. Αυτός στην νεολαία του Πασόκ μαζί ήσασταν. Και θα του πω από πού το γνωρίζω, ναι. Γιατί θα είναι έκπληξη. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Κόκκινε, άκουσε να σου πω. Ναι. Είσαι Ηρακλειδεύς. Είναι. Αλλά σαν και σένα Ηρακλειδής δεν θέλουμε. Δεν θέλει. Διότι αντί να δώσεις μια έμφαση και να μια υποστήριξη και να θαρρύνεις τους Ηρακλειδείς, ο Ηρακλής δεν θα πάρει αδειοδότηση, ο Ηρακλής δεν θα πάρει αδειοδότηση. Το ρεπορτάζ κάνει άλλο. Τι βλακίες είναι αυτές που λένε. Την αλήθεια λέει. Την βλακία δεν είναι αλήθεια. Μη. Εγώ σου λέω δεν θα πάρει αδειοδότηση. Μη, θα μου πάθεις κανένα έβραγμα, μη, θα μου κλείσει καμιά αρτηρία, μη. Όχι, δεν σε κάνω να σε κλείσω. Με νευριάζει να πούμε που κάνεις τον Ηρακλή. Θα πάθεις κανένα εγκεφαλικό, θα σε έρθει στο πόδι. Μη. Τα λοιπά, άμα πάρει ο Ηρακλής. Την αλήθεια λέει, βρε ο ανθρωπάκος ο Κόκκινος. Την αλήθεια λέει. Καλά, την αλήθεια. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Άντε, πλακίες λέει. Μη. Με τι ασχολείσαι. Ναι, εγώ το λέω και θα δεις εσύ ότι θα πάρει με 100%. Με τι ασχολείσαι. Με τι ασχολείστε, κύριε. Εγώ είμαι 76 χρονών, ήμουν στα αρχικό του ΠΑΟΚ έπαιζα να πούμε, όταν ήμουν τετάρτη γυμνασίου. Προδότης λέω. Λοιπόν, προδότης. Προδότης. Δεν είμαι από εδώ, δεν προδότης. Μετά όταν είχα ήρθε, μετά διέκοψα διότι ο πατέρας μου ήταν άρρωστος. Άκου λίγο. Ναι. Θέλεις να σου λέω αυτά που χαϊδεύουν τα αυτιά σου ή να όχι. Σου... Ή να σου όχι, λέω βλέπω, ότι... Δεν... Περίμενε ρε, περίμενε! Να μαθαίνω... Θες την αλήθεια ή θες παραμύθια. Θες την αλήθεια. Θες την αλήθεια ή παραμύθια ρε. Κοίτα εδώ, εγώ ας ακούω εδώ και 3-4-5 χρόνια που ακούω. Δεν με ενδιαφέρει πόσο ακούς. Θες την αλήθεια ή παραμύθια. Σου κάνει μια ερώτηση ο Κόκκινος. Να τους βράσω να μην υπάρχουν. Ρε την τρέλα μου. Θες την αλήθεια ή παραμύθια. Ωραία ερώτηση. Δεν ξέρει την αλήθεια. Δεν θέλει. Αν δεν ξέρω. Συγγνώμη, αν δεν ξέρω την αλήθεια, πώς λες, γιατί ακούς. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Γιατί ακούς. Λες ό,τι σου κατέβει. Μη. Μια μέρα λες αυτό, την άλλη μέρα λες άλλο. Πότε έγινε αυτό. Να ηρεμήσουμε. Καλά τα λέει ο Κόκκινος. Καλά το λέει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εσύ θα πάρεις τώρα μια σαλοσπίρ να ανοίξει το αίμα, θα ηρεμήσει. Και ο Κόκκινος θα λέει την αλήθεια. Εγώ ναι. Νευριάζω διότι όταν ένα ηλεκτρονικό. Είσαι στα 76, βρε. Λοιπόν, άκου λίγο. Εγώ ήμουν υποφοβασμένο να δώσω και λεφτά να βοηθήσω τον Ηρακλή να μαζευτεί. Σα τα τρώγανε ρε βλάκα τα λεφτά. Άκου να δει. Εντάξει, είναι ανθρώπινο αυτό που μην το παρεξηγήσει. Μιλάει με το συνέστημα. Καλά κάνει και τώρα. Να μην το θυμώσουμε τον άνθρωπο. Το 2010 εδώ πέρα ο Κώστας τα ξέρει. Μπαίνω μέσα και λέω φύγετε όλοι από εδώ και πέρα Ηρακλής. Τελείωσε. Δεν παίζουμε τίποτα άλλο. Ο Ραπτόπουλος τα γνωρίζει. Ναι. Και προς τιμήν του Ανδρώνη και του κυρίες και κύριοι είπαν οκ. Okay. Ναι, αλήθεια. Είπαν οκ. Okay. Ναι. Εγώ ήμουν βλάκας τότε που, έκανε αγώνα. Που καθόμουν 24 ώρες 24 ώρες επί ένα μήνα. Έτσι είναι. Για να φωνάζω να βγάζω την ψυχή μου για τον Ηρακλή. Καλά σε λέει. Τότε δηλαδή ήμουν καλός Ηρακλήδας και τώρα είμαι κακός. Τώρα στα λέει καλά. Σε ρωτάω. Να σου πω, κοίτα εδώ. Πριν τώρα από 7 χρόνια, ότι... σε ρωτάω κάτι. Μισό λεπτό. Τώρα που βλέπεις ότι ο Ηρακλής είναι στο κρεμό κοντά. Μα βλέπω τι πάνε να κάνουν. Τα παιδιά ρε, μα... πεινασμένα. Ρε εσύ. Δεν είχαν να φάνε ρε. Ρε εσύ. Να λες να πούμε ο Ηρακλής, εγώ θα φορέσω ζαπιά. Μα δεν το λέω για τα παιδιά αυτά. Ρε εσύ. Ρε την τρέλα μου ρε, είναι γεροντική άντια, κατάλαβε κάτι. Το δράμα είναι ότι είναι τόσο επικίνδυνη. Αυτοί που διοικούν την ομάδα του Ηρακλή, που γι' αυτό λέω ότι θα φορέσουν ζαρτιέρες, αν καταφέρουν και πάρουν αδειοδότηση. Ναι, έτσι. Μακάρι να ξεφτυλιστώ! Αυτό τελείωσε. Πάει, κλείσε, μη. Πόσο κάνει μια σαλοσπύρα. Ξέρεις τώρα, σε θυμώ, 76, πάμε το παθαίνει στο κεφαλικό. Άκου τώρα γιατί. Και μένεις να μου μεσέκω. Γιατί θύμωσε το. Ναι. Δεν μου πες λέει κάτι να αισιόδοξο. Ναι. Θέλει... Έχει δίκιο από τη μία, αλλά δεν μπορώ τα ψέματα. Ρε Χαϊβάνη, δεν μπορείς τα ψέματα. Ο λαός θέλει μια αισιοδοξία, κατάλαβες. Γι' αυτό με τους πολιτικούς δεν παίρνει αισιοδοξία. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν τον πειράζει να περάσει και δύσκολα. Τι να πω, ψέματα. Πες και εσύ ένα ψέμα, τόσα εκατομμύρια ψέματα έχεις πει τόσες φορές. Εσύ είσαι, πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε, ναι.
Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Λοιπόν, κόκκινε. Εδώ είμαι. Ναι. Ηρακλής είμαι κι εγώ. Mm. Το ξέρεις ότι υπάρχει όμιλος επιχειρηματιών από την Αμερική. Πήρε ο άλλος το αεροπλάνο από την Ατλάντα. Συνάντησε τον Καναδό. Του λέει πάρε 700 για το φάκελο της αδειοδότησης. Του λέει το αναβάλω τα 3,7 εκατομμύρια. Σου υπογράφω και την εγγυητική που ζητάς και άντε στο καλό. Γιατί τα πνίγουν τα ράδια της πόλης αυτό και όλα τα site. Το έχεις υπόψη σου αυτό το θέμα. Γιατί τα πνίγουνε. Ναι. Ναι. Γιατί δεν κατατέθηκε επίσημη πρόταση. Γιατί το κάναν μούχτη όλα τα ράδια και όλα τα site. Να σε γιατί... ρωτήσω κάτι. Ρώτα τον. Το ήξερες εσύ αυτό. Το ήξερες. Ναι, το ήξερα. Το ήξερε. Γιατί δεν τα λες. Το έκανες μούχτη. Γιατί με υποχρεώσαν. Γιατί με υποχρεώσαν να μην πω τίποτα. Το έφαγε χαρτάκι. Οι άνθρωποι που κάναν την επαφή με τον Καναδό μου είπαν δεν θα το βγάλεις. Πήρε χαρτάκι. Και ρωτάω, όταν αυτός ο οποίος κάνει την επαφή σου λέει μην το βγάζεις παρά έξω, εσύ τι κάνεις. Τον παρακάμπτεις και τον βγάζεις. Τι να βγω. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει το, το καλό του Ηρακλή, εσένα και εμένα. Ή το να κάνω εγώ τον έξυπνο και να βγάλω. Δεν έκανε τον δημοσιογράφο, έκανε τον οπαδό εκεί, μπέρδεψε τον ρόλο. Πες μου, τι να κάνω εκεί. Πες μου. Τι να πω, τι να πω. Απάντησε μου. Του είπε να μην το πει. Άμα σε είπε αυτός άλλος, έτσι μη λες τίποτα, τι να σου πει. Καλά έκανες, Γρηγόρη. Μπράβο. Μπράβο, Γρηγόρη. Μια ερώτηση τελευταία και κλείνω. Να πεις. Για το Άγιο Όρος λίγο, κόκκινε, μ' ακούς? Ναι. Όχι, με μένα με τον κόκκινο αυτά. Ναι. Ναι. Θέλω να κατέβω στη Μονόπετρα, να κατέβω στη Δάφνη ή να κατέβω στο Γυαλό και να πάω με τα πόδια από πάνω. Ξέρεις? Ξέρω. Για πες ρε κόκκινε, πώς θα πάει. Είναι καλύτερα να πας από εκεί που θα κατέβεις στο Γυαλό παρά από τη Δάφνη. Ναι. Γιατί να πας, εκτός αν θες να πάρεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτοκίνητο να πηγαίνει. Υπάρχει αυτοκίνητο, αλλά κλέβουνε. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά οι οδηγηλοφορία. Αν κλέβουνε ή όχι. Εγώ όταν ήμουνα, δεν τα γνώριζα αυτά τα πράγματα. Εγώ πήγα πέρσι και με καταχρέωσαν γι' αυτό. Και εκεί κλέβουν. Δεν αφήνω. Πού δεν κλέβουν. Έλα εδώ. Λοιπόν, άντε, καλά. Έγινε, ευχαριστώ. Έλα εδώ! Φαλακρέ! Δεν βγάζεις άκρη. Λοιπόν, κάτσε να βρω χορηγό, γιατί είναι τρομερό. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Αγκριπρό για καινοτόμα λιπάρματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Αμίνωτον και Steam Cropel για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Κάλσιμπορ και Smart Αρβεστίου για ασφιχτή επιδερμίδα και αντοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτατε από το γεωπόνο σου ή ενημερώστε το agripro.eu, λιπάσματα από την Αγκριπρό, για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αποστολίδης, Καρακατσάνης, Σαβάκης, Ελαμίν, Ζερβού και 100 ακόμα προσωπικότητες που κυριαρχούν στο χώρο τους και συνδέονται με τη Θεσσαλονίκη, φωτογραφίζονται και μιλούν για το δικό τους success story στο νέο περιοδικό της πόλης. Identity Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της ταυτότητα και είναι μοναδική. Σύντομα στα περίπτερα. Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη. Και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Surprise!
Δεν έχω γενέθλια, ρε παιδιά. Έχουμε εμείς. Λερόι Μερλίν. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σε θέλουμε να γίνεις κομμάτι της γιορτής μας. Σε περιμένουμε με μείον 10% σε 10 κατηγορίες προϊόντων κάθε μέρα και μία διαφορετική. Μπες στο leroymerlin.gr και δες τις προσφορές από 13 έως 24 Μαΐου. 10 χρόνια Λερόι Μερλίν. Φέτος θα κάνετε tour με την παράσταση. Tour στα Φρέτζιο θα κάνουμε. Μα... όταν τελειώνει η παράσταση, βουρ για παγωτό. Σήμερα θα μου γυαλίσει η Φουντελίνα. Αύριο η Νόνα Μπέλα. Μετά η Βραζιλιάννα. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Έχω αδυναμίες. Συγγνώμη, τρώτε. Γλύφω, κύριε. Γλύφω. Κακό είναι κι αυτό. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένους. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Ρωτήσαμε 100 επιχειρηματίες γιατί επέλεξαν τα γραφεία τους από τη Σίγμα και μας απάντησαν. Σίγμα με κλειστά τα μάτια. Έχει τις καλύτερες τιμές. Φοβερή ποιότητα, εξαιρετικό στυλ, μεγάλη ποικιλία στα σχέδια και χρώματα. Σίγμα γιατί τα κατασκευάζουν οι ίδιοι. Κάνουν μελέτη του χώρου και τις διάστατο σχέδιο εντελώς δωρεάν. Είναι επαγγελματίες. Έπιπλα γραφείου Σίγμα με εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νικολάου Πλαστήρα 58 Χαριλάου ή στο sigmaoffice.gr. Οι επιχειρηματίες αγοράζουν τα έπιπλα γραφείου από τη Σίγμα. Εσύ? Ήλθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Αναρωτιέσαι τι θα κάνεις το τριήμερο? Αξέχαστες διακοπές στο Άθος Παλάς Παλίνι Μπιτς και Θεοφανό από 96 ευρώ με ημιδιατροφή και το πρώτο παιδί δωρεάν. Χαλάρωση, διασκέδαση και ατελείωτο παιχνίδι στην παιδική πισίνα με την Αεροτσουλήθρα. Άθος Παλάς Παλίνι Μπιτς και Θεοφανό από 96 ευρώ. Κάνε κράτηση τώρα στο 23740-22100. Άρα είμαι με το μοντέρ στο Σαρίγκαλο. Φουι! Πλάστιχο! Τσακώνω το κινητό και παίρνω το μάκινα, ρε! Σάλτσαν βουλίδα! Και μη σαν καλή κύψαν, για απαντήψω στο συνεργείο του! Να τσέχει ο Θεός καλά, ρε! Παραπαύκα! Θέλω να παίρνω ένα σκουτερόπον για τη δουλεία. Παράδας, γιοκ. Κρου υπέρ, πάω στο μάκινα. Επέρα σιμ με 24 δόσεις. Δόξα τω Θεών, έντονη δουλεία! ΑΕ. Με δωρεάν οδική βοήθεια. Με προγράμματα για δόσεις που σας βολεύουν. Μάκινα και ΣΥΜ. Μια αγκαλιά μαζί σας. Οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις είναι εδώ. Με πάνω από 200 ειδικά στοιχήματα ένα παιχνίδι. Δυνατότητα cash out. 0% γκανιώτα κάθε μέρα. Και πρόσβαση από τάμπλετ και κινητό όπου και αν βρίσκεσαι. Αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν θα τη ζήσεις όπως πραγματικά της αξίζει. Στοίχημαν.gr. Το παιχνίδι άλλαξε. Συμμετοχή άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Ήρθαν τα Hydro Force. Γέμισε, φόρτωσε, κλείδωσε και παίξε το Sidewinder. Το μοναδικό εργαλείο με την τεράστια δύναμη ρηπής.
και το Ράτσο. Διπλάσια χωρητικότητα και τρεις διαφορετικοί τρόποι εκτόξευσης. Hydrofors. Γρήγορο, δυνατό, ακριβές και 100% συμβατό. Hydrofors. Τα άλλα είναι απλώς νεροπίστολα. Πίνασες, μη μασάς. ΠΑΟΚ είσαι, ΠΑΟΚ ψήσε. Η επίσημη πίτσα του Δικεφάλου με την υπογραφή της Ιωνικής παίρνει στο παιχνίδι και σκοράρει στην απόλαυση. Πίτσα ΠΑΟΚ. Τώρα στα σούπερ μάρκετ. Εσύ ακόμα να την ψήσεις. Τι κάνεις εδώ? Διαλογίζομαι. Καλό το σύμπαν να φέρει αυτό που έχω πραγματικά ανάγκη. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά δούλεψε. Το σύμπαν με έστειλε να σου πω ότι στη ΣΕΑΤ Κατάκης ήρθε το Ibiza 1,2 TSI με 110 άλογα, εξατάχυτο, φουλ εξοπλισμένο, μόνο 11.990 και με 4 χρόνια εγγύηση. ΣΕΑΤ Κατάκης, ευχαριστώ. ΣΕΑΤ Κατάκης σας φέρνει αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στον παράδρομο του πρώην Καρφούρ Μακεδονία. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά με τις δικές σας γραμμές στο 2310 και 390, 955 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Εσχιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με Hyundai το i20 με 10.990 ευρώ, με κινητήρα βενζίνης, με 2 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση εντελώς δωρεάν και με περισσότερα στο 2310-596-596. Κωνσταντίνε, ήμουνα δεσμευμένος με λόγο τιμής να μην μιλήσω. Ήσουνα. Οπότε πώς μπορούσα να το πω? Δεν είναι θέμα απάντησης. Ναι, ήταν η θέση σου δύσκολη όντως. Όταν ο άλλος με δεσμεύει και μου λέει «Σε παρακαλώ, δεν θα πεις τίποτα», τι μπορώ να κάνω, πες μου. Όχι, ο ίδιος ο άνθρωπος. Έρχομαι στη θέση σου. Αλήθεια. Τι να πω τώρα. Πάει τελείως. Να κλείσω την πόρτα και να μην μάθω τίποτα ξανά. Δεν διεκδικώ την είδηση. Διεκδικώ το καλύτερο για την ομάδα. Okay. Και η πλάκα η μεγάλη είναι ότι η άλλη πλευρά δηλώνει άγνοια για τη συνάντηση. Εκείνο το τρομερό. Πάμε. Η είδηση που μαθαίνω από τον Κυριάκο το Θωμαίδη. Τι είπε ο Κυριάκος? Είναι το εξής. Ναι. Ο Λεβαδιακός θα επιδιώξει αύριο να μην γίνει η συνεδρίαση της Super, η ψηφοφορία αύριο, γιατί θέλει να υπάρχει απάντηση, για να υπάρχει οριστική απόφαση για το θέμα της αποδόσης του Ηρακλή και μετά να γίνει πρώτα να γίνει δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Θέλει να το έχει δεμένο από 10 μεριές. Ναι. Λοιπόν, αυτό για να το έχετε στα υπόψη και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, πάμε στο κόμμα. Πάμε. Ναι. Πάμε. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Βίτσας είμαι. Ποιος είναι λέει? Βίτσας. Ο Βίτσας. Ο αυτός που σου είπα για τον διαφήμιση, Κωστή. Ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι? Καλά, όλα καλά. Με τα λεωφορεία του Άστη, θα έχουμε λεωφορεία? Τα πήραν οι αστικατσίδες κανονικά. Από αύριο είναι κανονικά. Τα πήραν τα φράγκα. Από αύριο κανονικά. Τα πήραν τα φράγκα και βγαίνουν κανονικά. Εντάξει, ωραία. Και έτσι τέλος είχαμε εδώ. Έχω παίξει για νικητή τελικό αποτέλεσμα τον Άγιαξ με 4,75, 2 ευρώ. Πώς το βλέπεις? Μετά από αυτό που έγινε, με τίποτα. Τι έγινε? Δεν έμαθες τι έγινε στο Μάντσεστερ, φίλε? Τι έγινε? Δεν έμαθες τι έγινε στο Μάντσεστερ? Όχι. Είχαμε μια βομβιστική επίθεση με πολλούς νεκρούς. Εγώ πιστεύω ότι αν είχε 80%, 70%, 50% πιθανότητα να το πάρει η Manchester, τώρα είναι 100%. Συμφωνείς, Κωνσταντίνε? Θα παίξω και τη Manchester, φίλε, για να κερδίσω σίγουρα. Έλα. Θα παίξω και τη Manchester για να κερδίσω σίγουρα. Και ποιο το όφελος? Κάτι θα κερδίσει. Και θα παίξω και μικρό τελικό, να δούμε. Δεν ξέρω. Είσαι απίστευτος. Δεν έχω τίποτα άλλο. Βάλε και το χ να πληρωθήσει 1000%. Αυτός θέλει να πάει να αισθανθεί όμορφα την ώρα που θα πάει να πάρει από τα λεφτά από το ταμείο. Ωραίος. Είναι φίλος μου, είναι ακροατής μου, δικός μου ακροατής. Καλημέρα. Ναι. Πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε.
Γεια σου, Αλάνια. Αλάνια. Αλάνια, πώς λέμε Αλάνια, σπορ. Γεια σου ρε μάγκα κόκκινε Αλάνι. Τι έγινε, ρε. Έλα. Τι έγινε. Ναι. Έγινε ότι το πολυμούφτι θα κάνεις κόκκινε για τον Ηρακλή. Δηλαδή. Δηλαδή, ξέρεις, κατάλαβες μόνος σου. Δεν κατάλαβα, όχι, ειλικρινά. Δεν το κατάλαβα, δηλαδή, εφόσον το είχε πει στο άλλο κανάλι. Ποιος το είπε και σε ποιο κανάλι. Ξέρεις, δεν με θύ. Δεν ξέρω. Και στο Blue Arena το είχε γραμμένο. Καλά κάνανε. Ναι. Μυστικό δεν είναι, ρε Γρηγόρη. Ρε φίλε, ο Κωστής είδα, οπότε το είχα σαν είδηση. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος μου ζητάει να μην το πω, εγώ τι να κάνω, για πες μου. Τέλος πάντων, κοίταξε Γρηγόρη. Σε ρωτάω κάτι, κάνουμε μια κουβέντα. Και είσαι αυτός ο οποίος βάζει τα φράγκα και μου λες. Στον Blue Arena το δεν θα πει, μπορεί εκεί να τους επιτρέψουν να το πούνε. Επιτρέψαν, εμένα δεν μου επιτρέψαν. Δεν τον επιτρέψαν. Κοίταξε Γρηγόρη. Να ρωτήσω κάτι. Το κακό που. Ρέση, το κακό που. Για να του ξεγυμώνει. Δεν είναι αυτό το καραζιέρι που έρχε ο Κώστας. Τα μπλέξει τώρα. Περίμενε. Είναι καραζιέρι ο άνθρωπο. Δεν μου λες το κακό που. Ποιο είναι από τη μεριά μου, δηλαδή. Το κακό ποιο είναι. Καραζιέρι τον είπε. Δεν είναι ότι πουλάει ναρκωτικά. Αυτό ο άνθρωπο είναι άκρο επικίνδυνο. Ρε φίλε, εμένα έστελνε. Όταν με έστελνε εξώδικα και δεν υπήρχε κανένα τηλέφωνο. Δεν έπαιρνε. Εγώ. Ναι, Γρηγόρη, κοιτάξτε να δει. Πα εκεί στο Ματζαβίνο, ρώτα για μένα να σου πίναμε. Εγώ τι κάπα μου την έχω κρεμασμένη, Γρηγόρη. Τι θα πει την έχει κρεμασμένη. Καταλαβαίνει. Δεν κατάλαβα. Το Ματζαβίνο να σου πει τι κάπα του κρεμασμένη την έχει. Ναι. Πες ρώτα εκεί πέρα μια και πα να σου πει ποιο είναι. Δεν μα πάντα, δεν είπα εγώ ότι δεν είσαι κάποιο. Τα μπλεξε, βλάκα. Ποιο είναι το όφελο. Τα μπλεξε. Κοίταξε να δει. Το όφελο. Ναι. Εγώ τι είχα, τι έχασα. Αυτό μόνο σου λέω. Τίποτα δεν σου λέω. Και καλά κάνει. Δηλαδή, εγώ έχω την αρρώστια με τον Ηρακλή. Εσύ τι απέτηση έχεις από τον Γρηγόρη, για να καταλάβω τώρα. Εγώ απέτηση έχω να μην κρύβει τίποτα, ρε Κώστα. Όπως τα λες, άνθρωπος ο οποίος τώρα σου λέει, ξέρεις, εγώ δεν ξέρω τι η μάνα μου τι διακαλώ. Είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρει τώρα η μάνα μου τι διακαλώ. Γιατί, μ' άκουσες να το χαϊδεύω ποτέ. Γρηγόρη, τώρα τα κάνεις, τα έχεις κουκουλώσει λίγο τα πράγματα. Ποιο κουκουλώσε, για παιδί. Δεν τα βγάλεις έξω στη φορά. Ποιο κουκουλώσα, ποιο. Μπορεί να φοβάσαι το παλικάρι μου, δεν λέω ότι. Να φοβάμαι τι. Ξέρω κι εγώ να με. Τον καραζιέρι, ξέρω κι εγώ. Το φοβάμαι. Όταν εσύ το χάιδευες στα αυτιά, εγώ τον έβριζα. Κοιτάξτε να δεις, εγώ από την πρώτη στιγμή άνθρωπο, αυτό λέει και τον Μάκη. Ναι. Ξέρεις, το φίλο σου, τον Μάκη. Ποιο Μάκη. Το Σεντελίδη, εκεί μαζί ήταν. Δεν αυτό το καλό παιδί που είπε. Δεν είναι φίλος μου. Δεν είναι φίλος μου. Παλέμαχος του Ηρακλή. Παλέμαχος να με ξέρεις, δεν τους παλέμαχους τι να τους κάνω μένα. Ναι, να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί το λες φίλο μου. Ξέρω κι εγώ, ρε, εσύ τον έχεις επικαλεστεί, ρε Γρηγόρη, ξέρεις τον έχω επικαλεστεί. Για έλα να φέρεις κασέτα από ό,τι τον επικαλέστησα και δεύτερον. Δεν είστε φίλοι, δεν. Όχι. Καθόλου. Το γνωρίζω. Μέχρι εκεί. Κοίταξε, Γρηγόρη. Η φιλία είναι ιερή. Στη φορά. Αυτά τα αρπετά πρέπει να φύγουνε. Συνεχίζει αυτό. Άιντε. Βρήκε τον πελάτη τώρα που είπε το απέκρυψε. Τι ήθελε και το απέκρυψε. Αφού το έβγαλε τον Blau Arena. Καλά κάνανε. Άμα το βγάλανε τον Blau Arena. Εμένα με δεσμεύσαν να μην μιλήσω. Του άλλου γιατί δεν του δεσμεύσανε να μην μιλήσουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και το κακό ποιο ήταν. Δεν το κακό είναι ότι είχε ο Blau Arena την είδηση και εσύ την είχε στο κινητό. Αυτό είναι το κακό. Καλά. Έτσι λέει αυτό. Εγώ δεν με μπλέκομαι. Εσύ συγγνώμη γι' αυτό. Καλά έκανα ή όχι. Κοίταξε, θα του έλεγε δεν αυγεί πουθενά, δεν το πείτε πουθενά. Άμα είναι να μην. Εγώ τι θα έκανα. Θα του πω το εξή. Θα σου πω τι θα έκανα εγώ. Θα μην το βγάλω. Και αν το δω αύριο γραμμένο από άλλον, γιατί θα το βγάλει ο άλλος, θα μου φάει τη δουλειά. Θα έλεγα εγώ. Δεν κατάλαβε. Ναι, θα έλεγα εγώ. Αυτό ναι. Το αποτέλεσμα ναι. Κρίνει και τη μετέπειτα συμπεριφορά μου απέναντι. Ρε, ας τη συμπεριφορά. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον Καναδό. Θα του έλεγα ρε αυτό. Δεν έχει να κάνει. Όχι, αυτό που δεν κατάλαβε ο φίλος. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Καναδό. Με ναι. Την ενδιαφερόμενη πλευρά ναι. Έχει να κάνει. Όχι, θα έλεγα δύο πράγματα. Θα του έλεγα, θα μείνει μεταξύ μας, αλλά θα το βγάλει κανένας άλλος. Θα το βγάλει ο Πασμπαρέλας, γιατί δεν μου φάει τη δουλειά ο Πασμπαρέλας, θα του έλεγα. Πρώτον και δεύτερον, εγώ τι όφελος θα έχω. Δεν πάει όφελος στην Ελλάδα. Έλα ρε, παίξε μπάλα, πατάτα ναι. Να πούμε, νευροκοπίου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Ναι. Καλησπέρα μου. Καλώς ήταν. Επειδή είμαι και πολύ καλός άνθρωπος. Αλκουριστής, σαν τον κόκκινο κι εσείς. Ναι. Αντωνιάδη, θυμάστε τότε που σου είχα πει, μην ξαναπέσει την ανάγκη μου. Ναι, θυμάται. Θέλει να σε πατήσω, θα σε πατήσω. Θέλει να τον πατήσει. Τώρα τι θέλεις να ψηφίσω, να μείνεις ή να πέσεις, τι θέλεις, θα μας πεις, FM PAOK. Εσύ τι ήθελες να ψηφίσεις. Εγώ ρε φίλε να σου πω. Ειλικρινά, έτσι. Αν δεν είχατε 5, 8, 10 άτομα σε αυτό τον Ηρακλή
να βγάζουν γλώσσα και για το μόνο πράγμα που θα μιλάνε είναι ο Σαββίδης και ο ΠΑΟΚ. Πιο πολύ μιλάνε για τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη, ναι, ναι, παρά για την ομάδα τους. Για αυτούς εδώ θέλω να εξαφανιστεί αυτό το χάρτη, ρε παιδί μου. Μπράβο, καλά εξηγέσαι. Την αλήθεια σου λέω, για αυτούς εδώ τους πέντε... Αυτοί που βγάλαν τον πανό για τη μάμα είναι του κυρίου Σαββίδη. Μάλιστα. Απλά να σε ενημερώσω ότι δεν σου γίνει το χατήρι. Ωραία. Να μην γίνει το χατήρι μου. Όταν λέγαμε παίξτε το λίγο καλή με το Σαββίδη, φιλήστε δαχτυλίδια. Όχι και εμείς και Ηρακλής και δεν φιλήσαμε ποτέ. Και δεν φιλήσατε. Άμα δεν φιλήσατε ποτέ, καλό ταξίδι. Αγωνιστικά έπεσε. Καλό ταξίδι, δεν το νοιάζει. Γρηγόρη, ναι, το έχω πει αυτό σε εκπομπή σας, ναι, ότι ο Ηρακλής είναι, είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει πέσει ποτέ αγωνιστικά. Και δεν θα πέσει ποτέ αγωνιστικά. Δεν το νοιάζει. Ποτέ αγωνιστικά. Είναι τόσο βαριά η φανέλα που δεν μπορούμε, ναι, ούτε εγώ. Εντάξει, τώρα βαριά η φανέλα δεν θα το. Άμα την απλώσεις στην ταράζα και πιάσουν τρία μποφόρ. Στο θερμαϊκό θα πίστεψε με, πρέπει, ναι, να είναι πολλά, άνεμος, ναι, πολλά κιλά κάκαλα να έχει μια ομάδα για να σώζεται έτσι σχέδιο. Τι να πω, δηλαδή μας κάνατε να σας συγχαθούμε, ρε. Καλά κάνεις. Δηλαδή, την αλήθεια σου λέω μέσα από την ψυχούλα μου. Καλά το κάνεις, ανθρώπινο συνέστημα. Τι να πω, ρε. Είσαι ειλικρινής, μπράβο. Τα σέβη μου. Να είσαι καλά. Γίνατε δηλαδή αντιπαθητικοί άνθρωποι. Καλύτερα αντιπαθείς παρά συμπαθείς. Ναι, καλύτερα συμπαθείς. Και να υπάρχει παρά να αντιπαθείς και να εξαφανιστείς, να ξέρεις. Πάμε. Να σε αντιπαθεί ο άλλος, να είσαι δυνατός. Να σε αντιπαθεί, να είσαι, να πούμε στον υπόνομο, αυτό πάει, ναι, που πάει. Να σε αντιπαθεί. Πάνε στις γραμμές. Καλημέρα. Πάρε και αυτό. Ναι, μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον. Σκάν TV. Καλά, κύριε, εσείς τι κάνετε. Για να δεις από πόσο καιρό σε βλέπω. Ναι. Όταν οι άλλοι δεν ξέρανε. Λοιπόν, δεν ξέρανε, σωστό. Έχω να πάρω... Έχουμε να μιλήσουμε καιρό. Μιλήσαμε τόσο αέρα πριν ένα χρόνο περίπου. Mm. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι για τη Σιμονόπετρα. Έχει μείνει μπάς που ανεβαίνει από τη Δάφνη και δεν παίρνουν λεφτά οι καλόγυροι συγκεκριμένοι. Αλλά άμα δεν έχει κάνει κάτι στο παιδί, δεν θα το δεχτούν. Εμένα τι με νοιάζει, πολύ σαν να πάω εγώ και απάνω. Αν δεν έχει κάνει. Άμα δεν έχει κάνει κάτι για να μην κάνει διαμονή, δεν θα τον κρατήσουν. Έχω ξάδελφο καλόγυρο εκεί πέρα πάνω και ξέρω είναι λίγο δύσκολο. Φίλε, επειδή δεν έχουν τεράστια χωρητικότητα για να μείνει κόσμος, πρέπει να τηλεφωνείς πριν πας να μείνεις κάπου. Τα ξέρω εγώ αυτά. Γι' αυτό σου λέω. Η καριά μου δεν έχει κάνει να μην πάει. Ναι, σωστά μιλάς. Απλά επειδή ρώτησα πού να πάει και λέω το καλύτερο είναι να πάει από κάτω. Από κάτω θα κάνει 45 λεπτά με τα πόδια αν είναι γυμνασμένος. Και θα το χαρίσω όμως. Φίλε, αν είσαι γυμνασμένος, συγγνώμη, έχεις πάει στο όρος σε πολλές μονές. Ναι, Φιλοθέου, Άγια Ανδρέα. Η σκήτη Αγίου Παϊσίου, ρε φίλε, δεν είναι περπάτημα. Βόλτα είναι. Ναι, είμαι στην Παναγούδα, ρε φίλε. Έχω πάει. Εντάξει, πα μια βόλτα εκεί, αν κατεβαίνει από το Κουτλουμούσι, κατεβαίνει κάπου τη Ρεματιά, όλα καλά. Λοιπόν, άλλο είναι το θέμα. Ανέβηκε κανένα φορά στην Αγιάννα. Όχι, δεν έχω πάει. Ανέβα εκεί να μιλήσουμε για περπάτημα, άμα θες. Λοιπόν, ανέβα εκεί και να πες μου τι εστί περπάτημα. Λοιπόν, κάτι να πω αυτά που θέλω λίγο γιατί έχω να πάρω... Κάθε 100 μέτρα θα κάνει μισή ώρα διάλειμμα. Λοιπόν, ήσουν παλιά τίποτα DJ στο Πεσκοχώρι σε κανένα μπαράκι ή όχι. Σε μπαράκι. Το Πεσκοχώρι, παλιά. Στο Πεσκοχώρι όχι. Ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Κωστά. Ναι, σε κλαμπ. Λοιπόν, άκουσε με λίγο Κώστα, επειδή σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, σε βλέπω και από την Αρμίτα, είμαι φίλος του Ασλαμά και του Τζορντάν. Λοιπόν, μπορεί να σε κυνηγήσω τότε τα μπουλντόκ το ένα το άλλο, αλλά χάνεις το δίκιο σου, ξέρεις. Αυτά που για τον Άγιο και καιρό. Και το είχα ξαναπεί πάλι πριν ένα χρόνο που μιλήσαμε στους αέρα. Αυτό να το ξέρεις, το δίκιο. Δεν θέλει τόσο πολύ χολή να βγάζεις. Α, όχι, ίσα τώρα. Που άρεσε η μικρίνη πολύ, είμαι και φίλος με τον Καρυπίδη και λέω μόνο εσύ είσαι αυτός ο οποίος μπορεί να τρέξει το οδό. Οι Αριανοί δεν φωνάζουν, δεν λιποθυμάνε γιατί το έχουν συνηθίσει. Οπότε έχει... Στα φιλικά το καλοκαίρι που έγινε με τον Παναθηναϊκό και με τις άλλες ομάδες στην ΑΕΚ, το γήπεδο ήταν γεμάτο, έτσι. Τώρα θα είναι άλλο. Ο λαός του Άρη δεν μπορεί να βλέπει τον Άρη να παίζει με αυτές τις μικρές ομάδες. Αυτά που μας καταδείξαν αυτοί και βγάλαμε και τα μάτια μας μόνοι μας. Αισθάνεσαι ότι ο κόσμος του Άρη έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση? Όχι, δεν είναι κατηγορό, αλλά έχει μερική ευθύνη. Τώρα όχι. Ναι, ή να έχει αστική ευθύνη. Τι το ρωτάς, ρε. Πάμε. Θέλει να απαντήσει. Ναι. Πάστε να απαντήσει. Οι οπαδοί του Άρη έχουν ευθύνη αυτοί που ήταν πρώτα. Μάλιστα.
Υψηλοί και μακρομάλιδε, καταλάβατε. Μάλιστα. Γιάννη και Γιάννη. Μάθε να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώ ήταν. Τι έγινε ακριβώ στο Μάντσεστερ? Τι έγινε στο Μάντσεστερ? Ένα Ισλαμιστή κουκουλώθηκε με κάτι εκρηκτικά, πήγε σε μια συναυλία, έβαλε μπροστά τον εκρηκτικό μηχανισμό και πεθάναν καμιά 40 άνθρωποι. 40 άνθρωποι. 22. Συγγνώμη, ναι. Και ναι. Πιστεύει ότι μάλιστα θα πάρει το γερό παρέκκι τώρα? Έτσι λέει ο κόκκινο. Έτσι λέει ο κόκκινο. Δεν το έχει μείνει του Μουρίνιο τίποτα άλλο, γιατί θέλει να βγει τσάπρο και θεσκιάσει, εγώ πιστεύω. Γι' αυτό το έπαιξα. Άσο. Καλά έκανε. Πόσα λεφτά έβαλες? 2 ευρώ έβαλα. Και ένα μάτς έπαιξες? Ένα μάτς. Για να πάρεις 8 ευρώ. Τι να πάρεις, γλυφιτζούρι στην κόμενα? 9,5. Θα πάρεις γλυφιτζούρι στην κόμενα? 9,5 ευρώ θα πάρω. Θα με κερδίσω. Θα πάρεις popcorn στην κόμενα. Ρε φίλε, μπορεί για σένα το 2 ευρώ να μην έχει σημασία. Για το φίλο μπορεί να είναι όλα τα λεφτά. Βέβαια. Ο Κώστας από Καλαμαριά είμαι. Κόκκινε, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά είναι ο κόκκινος, πάντα είναι καλά. Να είσαι καλά. Θα είμαστε καλά. Και εσύ, φίλε μου. Άμα κερδίσεις και θέλουμε κέρασμα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Σταμάτα, δεν είναι αστεία αυτό. Γιατί αστεία είναι αυτά, όχι, τι είναι αστεία. Ναι. Καλημέρα. Επόμενος κύριος, ναι. Μάλιστα. Πάρε και τον άλλο που βαράει. Ναι. Καλώς. Γεια σας. Γεια σας. Πες τον προηγούμενο τον Όπουλτο τον Πάουκτσι, δεν θέλουμε να μας ψηφίσει και δεν θέλουμε να μας στηρίξει. Πες το. Άμα θα διαλυθούμε ή εξαφανιστούμε, είναι δικό μας θέμα. Αυτό είναι. Έτσι να πει σε όλους αυτούς που έχουν αυτή την άποψη σαν τον προηγούμενο, έτσι. Σε αυτούς. Και το ύφος. Εντάξει, αυτό το ύφος του νεοπλουτισμού, όπως είναι πολύ παοξίδες και αυτό, αλλά δεν πειράζει. Έχουν λες ύφος. Αυτό δεν θέλουμε τη βοήθεια κανένας. Έχουν ύφος. Δεν θέλουμε. Έχουν ύφος νεοπλουτισμού. Εσύ τι λες, δεν έχουν. Εσύ τι λες, δεν έχουν. Γιατί να μην εσύ έχουν. Εσύ που τα λες σχήμα και τσομαλάτα. Δεν έχουν. Γιατί να μην έχουν ύφος νεοπλουτου. Φυσικά ναι. Και έχουν. Ναι, ναι, να έχουν. Αλλά μην με ρωτάς αν έχουν. 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 Φυσικά. Ωραία, μπράβο. Δεν okay. Είναι λογικό να έχουν. Το... Όχι, εγώ το λέω λέτε. Λογικό. Είναι λογικό να έχουν. Για τη χώρα που ζούμε να είναι λογικό. Φυσικά. Αλλά δεν θέλουμε τη βοήθειά τους. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Δεν τη θέλουμε. Δηλαδή, άμα ήταν δεν η ψήφη 7-7 και ήταν να ψηφίσει ο Πάοκ, δεν θα ήθελε την ψήφο του. Ω, με τίποτα, όχι. Άκουσε να δεις. Προτιμάς να πέσεις δηλαδή. Ο κόσμος, βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος του Ηρακλή, ο κόσμος του Ηρακλή, δεν συμφωνεί με αυτό που είπα προηγούμενος. Να σε σώσω ή πέσεις στο άρμα του. Τώρα, αν κάποιοι από τους διοικούντες μας, που δεν μπορούμε και να παρεμβούμε εμείς, θέλουν να το κάνουν, είναι δικό τους θέμα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν θέλει να ανέβει σε κανένα άρμα. Και γι' αυτό είμαστε, γιατί δεν ανέβηκαμε ποτέ σε κανένα άρμα, έτσι. Και δεν θα ανέβουμε. Και ενοχλεί πολύ. Αν εξαφανιστούμε, βέβαια. Και αυτό τους ενοχλεί πολύ. Ακριβώς, ας εξαφανιστούμε. Αλλά δεν φαντάζομαι, πάντα θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Πάντα όμως. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Ραγκάτσης, παντρεύτηκε, η κόρη την έτοιμη να παντρευτεί και ακόμα δεν με κέρδισε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν λέω φίλος του Ραγκάτσης. Ναι. Έτσι μπράβο. Γεια σου. Οπότε δεν έχουμε την ανάγκη κανενός. Γεια σας παιδιά. Γεια σου. Ένας φίλος. Μετά τον Άσο θέλω να εξαφανιστεί η ΑΕΠ Ηρακλής. Νάσο ζεις για πάντα παοξής. Τι το απαντάμε αυτού. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πάμε στους δύο τελευταίους. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς τα. Γρηγόρη, με ακούς? Εδώ είναι. Ο προηγούμενος που σε είχε πάρει τηλέφωνο, γιατί εκείνη τη στιγμή είχε γίνει μια διακοπή, δεν άκουσα, που σου έλεγε για την μονή της Σιμονόπετρας. Ναι. Σε ρωτούσα από πού θα πάει. Μετά εκεί το έχασα. Έκανε διακοπή. Τι σου είπε, σε κορόιδεψε? Τι σου είπε? Όχι, είπε ότι κλέβουν οι οδηγοί. Έτσι. Είπε ότι ζητάνε πολλά λεφτά για να το κλέβουν οι οδηγοί. Είπε ότι ζητάνε πολλά λεφτά για να πάει από τη Δάφνη. Γρηγόρη, εγώ πάω κάθε χρόνο. 2,5 ευρώ είναι να πας από τη Δάφνη με το λεωφορείο στις Καργιές. Και... Όχι, είπε για να πάει στη Σιμονόπετρα. Ναι, αγόρι μου, από την άλλη πλευρά. Τώρα μπορεί να πάρει τη μικρή Αιγιάν να πας. Είναι... Πόσο παίρνει, πες το ποσό να ξέρουμε. Είναι γύρω στα 5 ευρώ, δηλαδή μπορεί να πας και να έρθεις. Κωστή, και χρόνια πολλά. Αν είναι δυνατόν. Λίγα λεφτά είναι, ρε κόκκινε. Μα πας μέχρι κάτω, είναι 7 ευρώ φέτος πήγαν. Γιατί είπα εγώ ότι είναι πολλά τα λεφτά. Όχι, εγώ δεν τα βάζω με σένα. Δεν τα είπα. Απλά για κάτι που λέει και δεν μπορώ να το αποδείξω, ή είναι μπουρδα, δεν μπορώ να εκφέρω, ούτε θα του κάνω το χατί να το πω. Και σωστό που έφερες και το παράδειγμα προηγουμένως στον άλλο ακροατή. Για την σκήτη της Άγιας Άνης. Εκεί να πας να ανέβεις. Είναι 3 φορές σαν το παλαμίδι. Εκεί να ανέβεις. Θέλει κάθε 100 μέτρα
στάση μισή ώρα δηλαδή, για αυτόν έχει... οποίο το έχει κάνει. Εμείς οι Γρηγόροι ανεβαίνουμε σε 40 λεπτά. Τώρα κάποιοι Κοίταξε. Άλλοι, σαν το διπλανό, μπορεί να κάνει και μια μέρα να ανέβει. Ο διπλανό που κάνει το μάγκα, να ανέβει εκεί, θα τα δει όλα. Θα την ακούσει. Ακριβώς θα την ακούσει. Γιατί να φάω, ρε φίλε, τα γόνατά μου εγώ. Δεν είναι κλίση. Είναι το καλντερίμι το οποίο σε ρημάζει. Γιατί να σε κατέψω, ρε φίλε. Τα μικρά και το καλντερίμι. Είναι το καλντερίμι το οποίο σε ρημάζει. Δηλαδή είναι για να μπορούν τα μουλάρια να ανέβουν. Και το σοκ το παθαίνω, το παθαίνω ξέρεις με εσένα ή με εμένα ή με κάποιους οι οποίοι ανεβαίνουν που βλέπω τα καλογέρια εκεί οι οποίοι είναι είτε στους Παχμαίους είτε στους Βολιώτες είτε οπουδήποτε και στην Αγιάννα και ανεβαίνουν και τους βλέπεις με 50 σακιά αλεύρι τρέχοντας και λέω πλάκαρε μου κάνουν. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Για ποιο λόγο να σε κατέψω τα γόνατα και το ισχύω μου εγώ. Εγώ δεν σε κατέψω κανένα. Εγώ αθλούμαι αλλά δεν θέλω να σε κατευτώ. Να πάω να ανέβω την Αγία Άννα, βάλτε ένα σανσέρ. Άμα είναι... Γεια σας, δεν... Αγαπητέ, εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά το να πας τώρα μια φορά το χρόνο, ας πούμε, να κάνεις ένα προσκύνημα. Α, θες να πας μια φορά το χρόνο. Εσύ. Διαφορετικά. Α, εντάξει, δεν σου λέει να πηγαίνει. Σκέψου ότι κάποιοι εκεί το κάνουν κάθε μέρα. Όχι, καλό απόγευμα να έχετε. Να είσαι καλά. Σε κατλίκι να είσαι. Αυτό είναι σε κατλίκι το παρακαλώ. Αν πάρεις ένα ορθοπαιδικό, θα σε πει φίλε αυτό είναι σε κατλίκι. Το ανώμαλο έδαφος κτλ. Όχι, Αγιάννα, βουνό ανέβεις, πού ανέβεις. Τα καλτερίνια γενικά. Έχουμε διχίλιαρα και τριχίλιαρα να πληρώνουμε τώρα τους ορθοπαιδικούς. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία. Μάλιστα. Ναι. Ναι, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε κύριε. Για τον ΟΑΣ μάθατε κάτι. Ναι, τα πήρε ο ΟΑΣ. Τα λεωφορεία βγήκαν στους δρόμους. Πήραν τα φράγκα. Τελείωσε. Αφού από αύριο, ναι. Πήραν τα φράγκα. Από αύριο μπαίνουν στην κυκλοφορία. Τελείωσε η επίσκεψη εργασία. Τώρα, αν πήραν τα φράγκα που πήραν τα φράγκα. Άμα πάτως, ήταν... Σαν σημείωση και σαν σχόλιο, κι άλλοι δεν πληρώνονται που δουλεύουν και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο. Δεν έχουν την πολυτέλεια του μονοπωλίου. Θέλω να πω ότι δεν πληρώνονται για δύο μήνες, για τρεις μήνες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν να ταλαιπωρούν όλοι. Αν μπορούσαν να το κάνουν. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είναι το όχι. Δεν υπάρχει μία ερώτηση. Ήθος. Δεν υπάρχει ήθος. Καλά κάνει. Δεν υπάρχει μονοπόλιο. Δεν έχει ήθος το μονοπόλιο. Σε ναι. Αυτό το κράτος που ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Όχι, μονοπόλιο, λάθος. Αν είχε τη δύναμη ναι. Να λειτουργήσεις έτσι όπως αυτή, προκειμένου ναι. Να σου δώσει τα χρήματά σου, δεν θα το έκανες. Θα το έκανες, ρε φίλε. Ίσως μία-δύο φορές, ναι, αλλά όχι συνέχεια. Ρε φίλε, και αυτοί στο αμήν φτάσανε για το κράτος. Όχι, έχουν τέσσερις φορές. Ξέρω, άνθρωπε, το μονοπόλιο δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Εσύ και εγώ τώρα δεν πληρωθούμε τρεις μήνες, σχεστήκαν οι άλλοι. Δεν πάνε στο πανεπιστήμιο, δεν λειτουργούν τα ΤΕΗ. Δεν μπορεί να πάνε. Τι νοιάζει, ρε φίλε, τσέπη του το νοιάζει και καλά κάνει. Δεν το νοιάζει. Με νοιάζει εμένα αν είμαι οδηγός το πανεπιστήμιο. Το δικό σου το παιδί, με νοιάζει γέννηση. Ναι, αλλά έτσι γίνεται η κοινωνία, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει η κοινωνία, φίλε, τσέπη μου με νοιάζει. Εντάξει, άμα δεν μας νοιάζει τίποτα, ας βάλουμε και μια βόμβα, τα καταστρέψουμε όλα. Γιατί να βάλουμε μια βόμβα, θα βάλουν οι Ισλαμιστές. Τι να πω δηλαδή, άλλο. Τι να πεις, ρε φίλε. Θα με νοιάξει εμένα το παιδί. Δεν λέμε ότι έχει άδικο. Όπα. Δεν λέμε ότι έχει άδικο. Άδικο έχει. Αλλά σε μια εποχή που όλοι λειτουργούν για την κολάρα του. Μη. Για τον εαυτό του. Τον εαυτό του θα λες. Απρεπή άδικο. Ναι. Αυτός κάνει αυτό που είναι για το σπίτι του. Όταν έχεις το κράτος εχθρό σου, αντίπαλό σου, τι να κάνει, για πες μου. Θα γίνουμε ζούγκλα, παιδιά. Είμαστε, δεν θα γίνουμε. Είμαστε. Ωραίο πράγμα. Είμαστε εδώ και καιρό ζούγκλα. Δυστυχώς. Ωραία, εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα πακέτα Ντελόρ τελειώσαν. Ό,τι φάγατε, φάγατε. Είναι με ζούγκλα, δυστυχώς. Οι επιδοτήσεις υπάρχουν. Οι επιδοτήσεις είναι λίγες. Υπάρχουν. Κατάλαβες, σκαρπώνονται οι... Σκαρπώνονται οι έξυπνοι και πονηροί. Τώρα που είναι ο κομμουνιστής ο Τσίπρας θα μας τη μοιράσει και εμάς. Τι να σου πω τώρα. Γιατί. Ένας Παοξής βγήκε για τον Κούλη. Τι ένας Παοξής? Βγήκε να μιλήσει για τον Κούλη. Να μιλήσει για τον τίποτα. Για τον Κούλη. Για τον τίποτα. Βγήκε ένας. Όχι, για τον τίποτα θα μιλήσει. Δεν σου κάνει εντύπωση. Αφού είναι από την άλλη μεριά ο Παοξής. Αφού είναι. Κάνει και τη φωνή, τι κάνει. Ο Κούλης αυτή τη στιγμή είναι άχρωμος, άγευστος. Άχρωμος σαν το Βασίλη Τσιβιλίκα. Λοιπόν, περίμενε. Είναι α. Μη το χαλάς. Ναι. Ο Κούλης τι είναι? Μη. Τι ρε μα. Τι είναι ο Κούλης? Δεν είναι τίποτα. Τι σου θυμίζει? Πύραυλος. Πύραυλος. Αυτό είναι ο Κούλης. Βγάζει το Κούλη να μιλήσει και τι λέει. Πύραυλος. Πρόσεξε. Ο Κούλης, να φανταστείς ότι τον Άρη, τον Φουκαρά, δεν τον έχει για δυνατό να κάνει μια κόντρα στο Σαββίδι. Κούλη, ακουστήσε! Πύραυλος! Μαρίνα Μπίκου! Πύραυλος! Αμέσως μετά, τίτλοι ειδήσεων, Κανελάκης, Γιαλαμάς και Δήμου. Γεια σας! Γεια σας.